Της κακομοίρας. Άκουσες τι σου λέω. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα τη συνοικία μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι παίρνει την προστόπιση περιστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Ραπτό.gr. Πα, 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 πα. Κάντε like. Πα, 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 πα. Like, like. Πα, 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 πα. Γιτάρ, γιτάρ, γιτάρ. Παρακαλώ. Κλειδαράζε και... είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA. Εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς. Κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα. Έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεβούμε τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνω με ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Στίχημα, κίνο, τζόκερ, λότο, πρώτο, όλα τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ σε ένα απίστευτο και ανακαινισμένο χώρο στη Βυζής και Δωρηλαίου γωνία στην Κάτω Τούμπα. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων του στοιχήματος σε ένα υπερσύγχρονο περιβάλλον, φιλικό, άνετο και άμεση εξαργύρωση των κερδών. 22 οθόνες και ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην διάθεση των παικτών του στοιχήματος για γρήγορη και άμεση ενημέρωση σε όλα τα στοιχηματικά γεγονότα. Quick Bet, η άλλη διάσταση του προκτορείου προπό. Αράζεις στις πολυθρονάρες και η οπτική σου προσέγγιση είναι φανταστική. Μπορείς να δεις ταυτόχρονα δύο παιχνίδια. Κίνο, κοινομαχία, να έχεις το χώρο σου, να κλάψεις, αλλά πολύ περισσότερο να πανηγυρίσεις. Γιατί είμαστε και γουρλίδες, να μην το ξεχνάτε αυτό. Η Κάτω Τούμπα αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε. Υπάρχει αμφιβολία? Quick Bet, μαγαζάρα, Βυζής και Δωρηλαίου γωνία. Στην Κάτω Τούμπα, έτσι απλά, γινόμαστε όλοι μια παρέα. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Μετρόπολης 95,5 των FM, παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στο 95,5. Της Κακομοίρας με τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου. Απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, την ουρά του Ραγκάτση στο production, τη Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας με ένα τηλεφώνημα στο 18133 και έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, έχουν πολύ μεγάλη πείρα στον χώρο, οπότε θα σας κάνουν την καλύτερη λύση, θα σας δώσουν την καλύτερη λύση και θα σας κάνουν την καλύτερη τιμή. Για οριστική λοιπόν διαγραφή, αδερφή Κωνσταντινίδη, στο 18133. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340, Μετρόπολης 95,5 στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι από το εξωτερικό ή όσοι θέλετε να στείλετε μήνυμα στην σελίδα μας στο Facebook. Και μην ξεχνάτε ότι μαζί μας είναι η Ασκιάδης Μπαλοδήμος, η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα. Με Σκόντα, με Kia, με Hyundai,
με μοναδικές προσφορές, συχνά πυκνά. Δύο βήματα από το κέντρο της πόλης, τώρα που έχει ανοίξει και ο κόμβος, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών ή με πολλά περισσότερα στο 2310-596-596 και με αρκετά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε απίστευτες τιμές και με την εγγύηση της Εσκιάδης Μπαλοδήμος. Για τη μάχη της Γαλοπούλας τα γνωρίζετε όλα, συμμετέχετε καθημερινά, αφού κάποια στιγμή σε ανοίγω από το χρόνο ακούγεται το ρεφρέν από ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι να παίζει εντελώς ξαφνικά και εσείς αυτομάτως καλείτε στο 2310 και τα 390, 5 λεπτά για κρατάει αυτό. Όσοι τηλεφωνούν καταγράφονται, γίνεται μια κλήρωση, βγαίνει ο ένας και κερδίζει αυτός τη μάχη της Γαλοπούλας. Για να είμαστε ακριβείς στο πώς γίνεται και η όλη διαδικασία, τρεις κληρώσεις καθημερινά. Διεκδίκηση τη Γαλοπούλα σαν να μην υπάρχει αύριο, μόνο στο Μετρόπολη 95,5 των FM. Τα καλύτερα λουκάνικα ζουμαγιά στην πόλη τα έχει το κατάστημα του Παναγιωτάκη Βασιλέως Γεωργίου 12. Λουκάνικα παραδοσιακά από ντόπια κρέατα χωρίς γλουτένη και συντηρητικά. Το φυσικό πρόβιο έντερο τα κάνει ελαφριά και απολαυστικά στη σχάρα του, τη κάνει το γκριλ. Στη σχάρα, ναι. Τα γνωρίζετε σίγουρα. Όσοι δεν τα γνωρίζετε, σας στείλουμε ανεπιφύλακτα. Λουκάνικα Τζουμακιάς Παναγιωτάκης Βασιλέως Γεωργίου 12 απέναντι από τη στάση Ευζώνων, γιατί για Λουκάνικα Τζουμακιάς πάμε μόνο στον Παναγιωτάκη. Λοιπόν, με πολλά ενδιαφέροντα να έχουν συμβεί κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, με θετικά αποτελέσματα ως επιτεπλίστων για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης, με εξαίρεση τον ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν κατάφερε να κερδίσει αυτόν τον Πανιόνιο, ο οποίος ήταν εν μέσω τόσων προβλημάτων και ο ΠΑΟΚ δεν τον κέρδισε, έμεινε στο 2-2. Μάλιστα μπορεί κάποιος να πει εύκολα ότι θα πρέπει να αισθάνεται και ικανοποιημένος, αφού ισοφάρισε στο τέλος σε 2-2. Βρέθηκε εκεί που προηγούνταν σκορ, από το να προηγείται να είναι πίσω με 2-1. Καλά που βρέθηκε και ο Μάτος και ισοφάρισε και δεν έχασε. Για ένα παιχνίδι το οποίο ήμασταν σίγουροι και εγώ και σηκωστή ότι ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει. Ναι. Ο ΠΑΟΚ μπήκε σε ένα μπαρ, βρήκε την Μπαργούμαν. Λέει: Μπαργούμαν, σε αγαπάω, ΠΑΟΚ. Είμαι ευάλωτη. Ναι. Μόλις είμαι εύκολη. Ναι. Όχι ευάλωτη. Είμαι ευάλωτη, είμαι εύκολη. Είμαι εύκολη. Είμαι βέβαια. Εύκολη. Είμαι έτοιμη για σένα σήμερα. Ναι, 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 ναι. Χρωμάτισε το πως θες. Ναι. Μόλις τελειώσει, σε περιμένω να πάμε σπίτι μου. Πάει με το αμάξι της Bar Woman. Δεν οδηγάει αυτός. Πάνε στο σπίτι. Στο σπίτι, στο σπίτι της. Το δικό της σπίτι με το δικό της αυτοκίνητο. Με το δικό της αυτοκίνητο. Ωραία. Λοιπόν. Ναι. Γδύνεται αυτή. Ναι. Τον γδύνει. Να βάλουμε χ. Όχι, όχι. Τον γδύνει. Ναι. Τον γδύνει. Ναι. Δεν γδύνεται μόνος του. Ναι. Του αγοράζει προφυλακτικό από το περίπτερο. Ναι. Του ανοίγει το προφυλακτικό, γιατί ανοίγει δύσκολα. Δεν μπορεί να το ανοίξει το προφυλακτικό ΠΑΟΚ. Λοιπόν. Και λέει ο ΠΑΟΚ, μπορώ να πάω στην τουαλέτα λίγο. Πάει στην τουαλέτα λοιπόν. Αυνανίζεται δύο φορές και όταν βγαίνει δεν έχει στήσει να πάει με την Μπαργούμαν. Αυτό ήταν ο ΠΑΟΚ στη Νέα Σμύρνη. Στο μάτς με τον Ατρόμητο μπήκε στην τουαλέτα και αυνανίστηκε μία φορά. Κάτι ψηλό είχε, κάτι ψηλό έρμη, του δώσαν και ένα χάπι εκεί πέρα, ένα πέναλτι και πήρε την νίκη με τον Ατρόμητο. Αυτό ήταν ο ΠΑΟΚ ολίγης μέσα στη Νέα Σμύρνη. Το λέω χωρίς να το αναλύσω τακτικά, άμα θες το αναλύω εγώ. Έχω ανάλυση. Όχι, δεν θέλω δεν να... θες να το αναλύσω. Να το αναλύσουμε. Αλλά, αλλά... έχουμε πολλά θέματα. Πες ό,τι θες. Είναι δυνατό, ρε φίλε, ναι, να εμφανίζεις το δίδυμο Κρέσπο Βαρέλα. Πριν το πεις αυτό. Πριν το πεις αυτό. Ο ΠΑΟΚ μοιάζει και με μένα που πήγε ο πατέρας μου, πήρε τα θέματα να πούμε. Και εγώ έγραψα... Από το χημικό και εσύ έγραψα. Αυτά πλήρωσε κιόλα. Κατά... Πλήρωσε κιόλα. Όχι τζάμπα, τα πλήρωσε κιόλα. Και ο Βλάκας, ο Βλάκας έγραψε άλλα. Βλάκας. Αυτός είναι Βλάκα. Ο Βλάκας. Βλάκα. Βλάκα. Αυτό είναι. Και πάμε εμείς ποντάρουμε ΠΑΟΚ. Ο πατέρας μου είναι στη θέση του Σαββίδη και εγώ είμαι στη θέση του ΠΑΟΚ. Αυτή η ιστορία. Έτσι, για να φέρω έτσι. Δηλαδή ο άνθρωπος λέει ρε μαλάκα, τι να σε κάνω άλλο. Βλάκα. Κατάλαβες. Τι να κάνω άλλο με σένα. Σε πάω φροντιστήριο, αγοράζω τα θέματα και μένεις στη χημεία ηλίθιε. Κατάλαβες θέλω να πω. Ερώτηση. Ναι. Τι όνειρο μπορεί να είδε ο Λουτσέσκου και να έβαλε. Ναι. Βαρέλα. Ναι. Κρέσπο, ναι, που απαγορεύεται να του βάλει αυτού του δύο αποδεδειγμένα. Γιατί απαγορεύεται. Να αφήσει εκτός του Ζαμπράνο και εκτός του Μαουρίσιο. Ναι.
Τι όνειρο είδε? Ναι. Τον Ουζουνίδη Φαντάρο είδε. Είδε στον ύμπρο του τον Ουζουνίδη. Και ανησύχησε? Ναι. Γιατί σε λίγο, όπως μου είπες και σου είπα και εγώ και ανταλλάξαμε τις πληροφορίες μας, ο Ουζουνίδης κατά 99, που λέει και ο Αλέφαντος, 100% θα είναι ο νέος προπονητής στον ΠΑΟΚ, γιατί τον χέρι της εκτίμησης, έτσι το λέω από οξύδικα, τον χέρι της εκτίμησης. Χέρι της εκτίμησης. Τον χέρι της εκτίμησης. Άστο το χέρι και το πόδι. Λοιπόν, το κύριο Ιβάν Σαββίδης, εάν γίνει αυτό, προκαλώ τον Γιώργο τον Σαββίδη, ο οποίος δικάζεται σήμερα στη Μαρμίτα. Στο Λαϊκό Δικαστήριο μαζί με τον Βιερίνη, ο Γιώργος ο Σαββίδης, όχι ο Ιβάν, ποτέ δεν θα τον δικάσω. Θα έρθουνε. Ποιοι θα έρθουνε? Τους καλώ να έρθουνε. Τον Γιώργο τον Σαββίδη στην Ανατολική Στράκης 10. Μάλιστα. Στο απτοραπτό.gr. Λοιπόν. Ποιοι είναι οι δικαστές, τη σύνθεση του δικαστηρίου? Εγώ είμαι. Ναι. Ο Σαράντος ο δικηγόρος και ο Γρόλιος. Και ο Γρόλιος. Είστε όλοι για δέσμο. Λοιπόν, άκου τώρα. Άκου τώρα. Αυτή είναι η αλήθεια. Θες να σου πω κάτι άλλο? Ο Ζουνίδης, λοιπόν, είναι κατά πάσα πιθανότητα, πολύ κοντά μάλλον, να φύγει από τον Παναθηναϊκό και να πάει στον ΠΑΟΚ, γιατί χέρι της εκτίμησης, να πούμε, πώς το λένε οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ, του κυρίου Ιβάν Σαββίδη. Τώρα, εάν γίνει αυτό, καλό τον Γιώργο τον Σαββίδη, μπαμπά, μην το διώξεις μπαμπά, είναι φίλος μου, ο Ρασφάν, μπαμπά, μπαμπά. Δεν θα πεις ρε Γιώργο Σαββίδη τον μπαμπά, μην διώξεις το φίλο σου. Γιατί όταν χρησιμοποιείς αυτά τα κολλητιλίκια στις δουλειές, δηλαδή να βγαίνεις στο εστιατόριο με τον ιδιοκτήτη της εταιρείας, ο υπάλληλος, και να λέει τι καλός, τι εκείνος, τι ο άλλος. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο κάγκιος λύκη από αυτό το πράγμα. Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας να υμνεί τον υπάλληλο και να τον κάνει όπως με τον Τζαβέλα. Αλλά όπως έγινε και με τον Τζαβέλα, τον φίλο του Γιώργου, τον έφαγε το μαύρο το σκοτάδι, έτσι θα φάει το μαύρο το σκοτάδι το φίλο του Γιώργου και με τον κύριο Λουτσέσκου. Άρα μπαμπά, σταμάτα να κάνεις αβάντες, γιατί είσαι άμπαλος και όπου πας και κάνεις αβάντα, πας και το διώχνεις μετά τον άλλο και μετά μπαμπά, άντε μπράβο. Για τον Ουζουνίδη λοιπόν, είδε στον ύπνο του τον Ουζουνίδη και δεν έβαλε τον Ζαμπράνο και έβαλε τον Χρέσμα με τον Βαρέλα. Άλλο. Για να χάσει εσύ τα λεφτά. Εγώ σου είπα παίξει τον Πανετολικό Άσο, δεν μ' άκουσε. Στον αέρα είπα. Ισχύει. Αλλά επειδή είσαι άπλιστος. Και με έλεγε ότι ο ΠΑΟΚ για να μην κερδίσει θα πρέπει να συνωμοτήσει το σύμπαν. Ναι, συνωμότησε. Εντάξει. Εγώ δεν είμαι άπλιστος, φτωχός είμαι. Δεν είσαι άπλιστος. Άπλιστος. Άπλιστος είσαι. Άμα σου λένε ένα μάτς, βάλε 500 ευρώ, πάρε 1000. Τι τα θες τα άλλα. Δεν ήταν έτσι. Πώς δεν ήταν έτσι. Ένα 70 πληρώνε. Ποιος πληρώνε ένα 70? Το διπλό του ΠΑΟΚ. Ναι. Της Λάρισσας πώς έδινε ο Άσος. Είναι δύο μονάδες. Είναι 70, είναι το άσο της Λάρισσας. Της Λάρισσας. Βάζεις 1000 ευρώ, παίρνεις 700. Αφού είσαι άπλας. Μπαμ, μπαμ, παίρνεις με την κάρτα, μπαίνεις και παίρνεις 700 ευρώ. Τελείωσε. Τι να σε κάνω εγώ τώρα. Αχ, Θεέ μου. Πάρα κάτω. Πολύ καλό μήνυμα το πρωί. Μετά το Black Friday ήρθε και το μαύρο σουκού. Το χειρότερο όμως είναι ο Σερτάκης που θα λέει και φέτος είχαμε αντίπαλο τον Ατρόμητο. Αμα αυτό που το βάζεις. Ποιο Σερτάκη? Ο Σερτάκης. Λοιπόν, για τον ΠΑΟΚ δύο κουβέντες. Τζίμι Ροτ Κάνιας Ελκαντουρί, τους έφαγε λάχανο ένας κόρπος αυταράς κοντός με το Σαββίδι τον Κοτσίδα και τον Ταπόκο, ένα Ταμπόκο να πούμε, ο οποίος πήρε τη θέση του Πινιώτη στο 18. Δηλαδή, αυτά τα τρία χαφ κατορθώσανε να φέρουν 2-2 και να χάσουν στο τέλος παραλίγο από τα χαφ του, Πανιωνίου, ο Ελκαντουρί, ο Τζίμι Ροτ και ο Κάνιας. Τώρα, θες να μιλήσουμε για την αριστερή πλευρά, θες να μιλήσουμε για το φίλο στο Βιερί, είναι σαν αριστερό μπακ. Καλός ήταν χθες. Πολύ καλός. Ο Σπυριδόνοβιτς πάρτι έκανε. Πάρτι με ούζα έκανε. Τον είδες τι ωραία που. Το πρώτο γκολ από εκεί. Το δεύτερο γκολ κούρσε ο Σπυριδόνοβιτς. Πόσα μέτρα μόνος του. Καλά. Και καλάθια και κούπες. Αριστερό μπακ. Δύο γκολ από εκεί. Καλά. Θες να το στηρίξεις. Στήριξε τον. Στήριξε τον. Μακ. Ο πισινός του σαν τσανουσάκι. Έξω αριστερά. Έξω αριστερά ο Μακ. Τι να σου πω άλλο, ρε φίλε. Να σου πω τι. Για τον Ελκαντουρί που δεν κατουρεί. Τι να σου πω. Για τον Ελκαντουρί πες μου ότι θέλεις, έχεις δίκιο. Ναι. Να σου πω για την πλατιπόδα τον Κουλούρη. Που παίρνει τον πέναλτι βέβαια. Ωραία ενέργεια κάνει. Πολύ καλή ενέργεια την οποία ο Πρίγιοβιτς εκεί δεν θα την έκανε. Γιατί? Γιατί είναι με την μπάλα στα πόδια ο Πρίγιοβιτς. Ο Πρίγιοβιτς στο γκολ το οποίο έβαλε κόντρο στο Μαυροβούνιο και πήγε. Αν δεν κάνω λάθος, το Μαυροβούνιο. Ναι, ναι. Και πήγε η Σερβία στο Μουντιάλ. Ναι. Δείχνει ότι όχι απλά μπορεί να το κάνει. Πόλη, δεν μπορεί να το κάνει. Μπορεί να το κάνει. Όχι, αυτό δεν είναι. Αυτό είναι πρώτη εκτέλεση. Εκτέλεσε πρώτο χρόνο. Το άλλο που κάνει ο Κουλούρης είναι τέτα τέτ, τριπλάρω τον τερματοφύλακα και ή σκοράρω ή παίρνω τον πέναλτι. Εκεί ο Κουλούρης δείχνει ότι είναι πιο γρήγορος από τον Πρίγιοβιτς και με την μπάλα κάτω τσαπατσούλης μεν, το πήρε τον πέναλτι όμως. Αν πήγαινε ο Πρίγιοβιτς θα τράκερνε πάνω στον τερματοφύλακα και θα έκανε επιθετικό φάουλ. Στο λέω εγώ αν το ξέρεις. Μπορεί. Εκεί το οποίο μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση
Είναι ενώ ο Πάοκ έχει την ΕΠΟ, ενώ έχει το Σιδηρόπουλο δικό του, δεν αποβάλλει τον θερματοφύλακα. Δεν υπάρχει αποβολή μόνο με τον κανονισμό. Ποιο τι λέει ο κανονισμό. Αλλά επειδή μου το είπες τες, λες τι θα έκανε άμα ήταν Ολυμπιακό. Αν είχε Ολυμπιακό στην ΕΠΟ. Θα βγάζει κόκκινη, ισχύει. Τελείωσε. Δεν υπάρχει κανένα. Υπάρχει αυτό που πληρώνει για να είναι σωστή και δίκαιη. Τελείωσε. Αυτό. Ότι ο κανονισμό λέει ότι δεν είναι κόκκινη πλέον. Πότε πρέπει να είναι κόκκινη δηλαδή. Κόκκινη είναι όταν είναι. Από πίσω, από πίσω και είναι έτοιμος για γκολ. Θα σταματήσει με το χέρι την ώρα μπάλα πάει στα δίχτυα και ναι. Πολλά ακόμα. Τώρα δεν ήταν έτοιμος για γκολ, δηλαδή ο Κουλούρης. Δηλαδή τον πέρναγε. Δεν τον πέρναγε. Αν τον πέρναγε και τον μαρκάρισε από πίσω, είναι κόκκινη. Τι από πίσω. Αν την ώρα που τον περνούσε, ναι. Τον έπιανε τα πόδια από πίσω, είναι κόκκινη. Α, μόνο έτσι είναι. Επειδή τώρα είναι ναι. Στο δηλαδή αν έδινε κόκκινη τώρα, εγώ ισχύει ο νόμος. Κανείς δεν τον έλεγε τίποτα. Ποιος θα τον έλεγε τίποτα. Τίποτα δεν. Και πώς παίρνει ο άλλος 6 τόνους προφιτερόλ την ΕΠΟ, πώς παίρνει και δεν τον αποβάλλει. Εκεί τελείωνε το παιχνίδι. Εκεί λέω παίρνω το πρωτάθλημα. Τον αποβάλλει, παίζει 11 με 10, αλλά και αυτοί εδώ μπορούσαν να φέρουν εκεί και με 11 με 10. Δεν ξέρω. Α, θα ήταν μια βοήθεια από το διαιτή, την οποία δεν την πήρε. Δεν πήρε βοήθεια από το διαιτή, το δικό του. Αυτό, τώρα εγώ είμαι Ιβάν. Παίρνω τηλέφωνο το Μάκη τον Γκαγκάτση. Ρε Μάκη του λέω. Όταν ο Ολυμπιακό. Αν ήμουν ο Ιβάν, λέω. Α. Ναι, τον πήρε λέει. Το, πού θα τον πάρω, ο Ιβάν. Τον παίρνει, εντάξει. 100%. Του λέω ρε Μάκη θα τον έλεγα. Εγώ τέτρεχα όλο το, αυτό για να πάρω τις ενώσεις εκεί πέρα. Όλους αυτούς τους προέδρους των ενώσεων, οι οποίοι ήταν λιγούριδες. Να τους δίνω τα προυασά, να τους δίνω τις καραμέλες κτλ. Τι στο διάλογο κάνουμε. Φέρα εδώ το γιο μου. Μπαμπά, τι μπαμπάρε, θα το πω. Ο άλλος πήγε να πούμε σε ένα μπαρ, πήγα με έναν φίλο μου πόντιο σε ένα μπαρ. Ξοδεύω εγώ 6 χαρτιά και ο άλλος δίνει 30 ευρώ. Και θέλει ας πούμε αυτός να πάρει την μπαργούμαν. Μα εγώ δίνω τα χαρτιά. Είναι δυνατόν να πάρει ο άλλος την μπαργούμαν. Κατάλαβες θέλω να πω για την έπολο, δηλαδή για τον μπαρ. Πήγαμε τον άλλο. Εγώ δεν ξέρω τι έπαθα. Τι έπαθε. Τι ήθελα και έδωσε τον Πάοκ διπλό. Ναι. Αρχίσαν τα τηλέφωνα, αρχίσαν τα μηνύματα, αρχίσαν ναι. Τα email. Ναι. Και όλοι λέγανε το ίδιο πράγμα. Τι λέγανε. Λέγανε πότε θα πάρουν διπλό, ποτέ. Ποτέ. Παιδιά λέω εγώ φταίω. Διπλό το έδωσες, ε! Διπλό το έδωσες κόκκινε, διπλό πιστεύεις θα πάρει. Θέλω να πω λίγο για το 4-4-2. Τραβάει ο ΠΑΟΚ ένα 4-4-2. Με Ελκαντουρί, ψευτοεξτρέμ, Κουλούρι, Πρίγιοβιτς, Τζάλμα. Βάζει τον Μπέλκα να τον εναλλάσσει με τον Ελκαντουρί, δηλαδή, και αφήνει τον Κάνια Κόφτη μόνο. Και εκεί επάνω με τον Κάνια Κόφτη, πετάει ας πούμε της γιαγιάς Ντάκο Γκόμενος ο Πασχάλης. Πετάει να πούμε τον Γεσίλ που είναι γρήγορος, ξεκούραστος. Και τους έχει κάνει με τον Μαζούρα και τον Σπυριδόνοβιτς, γιατί μαρκάρει ο Βιερίνια. Τους έχουν αλλάξει τα φώτα στην αντεπίδεση. Και με χάφ της πλάκας τώρα, έχει βγει ο Σαββίδης, έχει μπει ένας Πινιώτης και είναι ο Πινιώτης με τον Κόρμπο. Α, παλικαράκι 18 χρονών. Αχ, Θεέ μου. Και ο Κόρμπος. Μόλις πετάει δεύτερο σέντερ φόρο ΠΑΟΚ, πετάει τρίτο στόπερο της γιαγιάς Ντακογκόμενος, ο Πασχάλης, ο Γρηγορίου. Τον Γκάργα με τον Μπανανά και τον Γκιουάτα. Πού έκανε το λάθος. Ένα λάθος μόνο έκανε ο προπονητής του Πανιωνίου για να πάρει το μάτς. Ποιο λάθος έκανε. Ποιο λάθος έκανε μόνο. Πες μου, ποιο. Όταν χτυπάνε τα χτυπήματα. Το Γεσίλη καλώς τον έβαλε. Βεβαίως. Γιατί έβαλε πολύ καλώς. Χτυπήσει την κόντρα. Χτυπήσει την κόντρα. Πολύ καλά έβαλε τρίτο center back στο δεύτερο φόρ του ΠΑΟΚ. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά το 2-2 του Μάτος με το κεφάλι ήταν αδιάβαστος. Ούτε ο Λεμονής ούτε ο Γρηγορίου το έχει κάνει. Μόνο ο Χιμένεθ και ο Σάββας ο Παντελίδης έχει κάνει για να γλιτώσει το κεφάλι. Τρεις στόπερ, δεν παίζεις ζώνη στα στημένα όταν έχεις δύο πολύ καλούς κεφαλοσφαιριστές. Ο ένας είναι ο Πρίγιοβιτς και ο άλλος είναι ο Μάτος. Είναι γνωστή πάρα πολύ καλή. Πάει λοιπόν, αντί να βάλει τον Γκιουάτα στον Βαρέλα, τον Μπανανά στο Μάτος και τον Κάργα στον Πρίγιοβιτς, τρία man to man στο στημένο. Να περιορίσει κατά κάποιο τρόπο, πάει εκεί γίνεται η σέντρα και πηδάει πιο έστρα κόκκινο, ο Μασούρας. Εκεί είναι λάθος. Γιατί ο Παντελίδης έκλεισε τα στημένα του ΠΑΟΚ, τα έφαγε από τον Μαουρίτσιο βέβαια, με τον Μάτος και τον Τζουκαλά και τον Ιγκλέσιας στον Πρίγιοβιτς. Τζουκαλά στο Μάτος και ο Ιγκλέσιας στον Πρίγιοβιτς. Χάφιν αυτοί οι δυο. Είχαν εντολή. Κολλητά,
πλάγια, όμο με όμο, ποιο θα πάρει την κεφαλιά. Μπορεί πάλι να το φάω τον γκολ. Αλλά περιορίζονται πάρα πολύ οι πιθανότητες. Εκεί μόνο έκανε το λάθος ο προπονητής του Πανιωνίου και δέχτηκε την ισοφάριση. Λοιπόν, δικάζεται λοιπόν ο Βιερίνια, ο φίλος σου, και ο φίλος σου ο Γιώργος ο Σαββίδης, σήμερα στη Μαρμίτα. Τώρα πώς θα φύγουμε από εκεί, με ελικόπτερο, στην εισαγγελέα. Συνηθισμένα τα βουνά από τα χιόνια. Ναι, να έχεις υπόψη σου. Rapto.gr. Τους καλώ και τους δύο να καθίσουν στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Την ετοιμιγωρία τη βγάζει ο λαός, όχι εγώ. Ψηφίζουν στο Rapto.gr και οι παρευρισκόμενοι εκεί. Μετράμε τα κουκιά εγώ με τον κομμουνιστή και τη Ζένια η οποία θα είναι γραμματεύς. Λέει, η ανιψιά. Η ανιψιά. Mm. Και θα τακτοποιηθεί το ζήτημα και θα γίνουν εκεί ποδοσφαιροκουβέντα μέσα από το Rapto.gr. Να σου πω αν πεινάζει Deliveras.gr. Πάνω από 2.500 προσφορές. Περισσότερα στο Deliveras.gr ή στο σχετικό application το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε τώρα είτε στο tablet είτε στο κινητό. Διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Λέβητα αερίου έχετε. Προστατευτικό κάλυμα πήρατε. Ο χειμώνας μπήκε και ο Λέβητα σας κινδυνεύει από το κρύο. Η JB Bouclas ΑΕ έχει τη λύση. Το εύκαμπτο προστατευτικό κάλυμα JB κατασκευάζεται από πιστοποιημένο άκαυστο υλικό γαλλικής προέλευσης με ενδιάμεσο πετροβάμβακα. Η εύκολη τοποθέτησή του εγγυάται την πλήρη προστασία του Λέβητά σας, διατηρώντας τον πάντα καινούριο, ενώ λόγω των μηδενικών απολειών κάνετε οικονομία καυσίμων. Τώρα η προστασία του Λέβητά σας έχει ένα όνομα. JB Bouclas ΑΕ. Θα τα βρείτε σε τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης. Η λύση για τον προστάτη δεν είναι ούτε προς τα πάνω, ούτε προς τα κάτω, ούτε προς τα δεξιά, ούτε προς τα αριστερά. Η λύση για τον προστάτη είναι Προσταβιτάλ. Για ανακούφιση, ζωντάνια και δύναμη στον προστάτη. Προσταβιτάλ είναι ανδρική υπόθεση. Από τη Pharma Center με κέντρο το φαρμακείο. Ήρθε παρέα στο σπίτι στα ξαφνικά και δεν έχεις τίποτα. Μην αγχώνεσαι. Γι' αυτό υπάρχουν τα Φορόλ. Για να φουλάρεις μπυρίτσες, κρασάκια, πατατάκια για τον Νίκο, χαρτάκια, φιλτράκια για τον Μπάρι, παγωτό για τα κορίτσια και ένα καφεδάκι στο χέρι να τονωθείς μας και βρεις το θάρρος να την πέσεις στη Ραφαέλα. Καταστήματα ψηλικών Φορόλ. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Για περισσότερες πληροφορίες, κάνε κλικ στο www.forallstores.gr. Για να μην μπείτε το νερό, νεράκι, πιστοποιημένα φίλτρα νερού από την Energy Water. Απαλλαγείτε τώρα από τη μεταφορά και το κόστος των εμφιαλωμένων με την αγορά ενός φίλτρου από την Energy Water. Για καθαρό υγιεινό νερό, απαλλαγμένο από χλώριο, οσμές και μικρόβια, φίλτρα από την Energy Water. Επισκεφτείτε τώρα το κατάστημα της Energy Water, Λαγκαδά 335, Αερογέφυρα Σταυρούπολης και βρείτε το φίλτρο που σας ταιριάζει στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 654-555. Energy Water. Το νερό που σας αξίζει. Και τώρα σε μοναδική προσφορά, Λέβητα συμπύκνωσης Bosch γερμανικής τεχνολογίας, 800 ευρώ με δώρο το σετ εγκατάστασης. Παυλίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα, Προέκταση Μακρυγιάννη. 2310-692-630. Τι έγινε πάλι, ρε Βόδαρε? Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάξι, έχεις κουβά? Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν βούτρα, ρε Χαϊβάνι. Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Πετκανίτσας. Πετκανίτσας. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαρασιόπορτας πάρκινγκ. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεως σε επισκευές κλειδαριών, αυτοκινήτων, ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρος. Πετκανίτσας. Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Με τηλέφωνο το 852-727. Διατίθεται και χώρος στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Μην επιμένετε, κορίτσια, ότι το μέγεθος δεν μετράει. Κάνετε λάθος, παιδιά. Δεν έχει σημασία το πόσο. Δεν δοκιμάσατε μάλλον τον τετραπλό στα 7-7. Τι τετραπλό? Τετραπλή δόση σε ό,τι καφέ ή σοκολάτα θέλεις. 650 ml κυριολεκτικά ατελείωτης απόλαυσης. Πού πάτε, ρε κορίτσια? Στα 7-7. Για τετραπλό φυσικά. Για όλους εσάς που δεν χορταίνετε ποτέ τον καφέ σας, δημιουργήθηκε ο τετραπλός με ποσότητα 650 ml για πολλές, πολλές γουλιές. 7-7. Taste like heaven.
Λοιπόν, λέω φέτος τα Χριστούγεννα να μην το παρακάνουμε με τα στολίδια. Να, ας πούμε, να βάλουμε αυτό το όμορφο αγγελάκι πάνω στο τραπέζι. Ή να πάρουμε και αυτό το ψηλό δέντρο. Είναι και φτηνό. Και αυτές τις μπάλες. Και τις γυρλάντες. Και τα φωτάκια. Έχει και πολύ όμορφα σερβίτσια χριστουγεννιάτικα. Φέτος τα Χριστούγεννα μπορούν όλα στο σπίτι να γίνουν τόσο γιορτινά όσο πουθενά. Γιατί στον Σκλαβενίτη θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από χριστουγεννιάτικα στολίδια και διακοσμητικά, ποιοτικά και διαλεκτά. Σας περιμένουμε στα νέα υπερμάρκετ μας στη Θεσσαλονίκη. Περιφερειακή οδός Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης. Εμπορικό κέντρο Μακεδονία, το Μπάζι 15. Εμπορικό κέντρο One Σαλόνικα, Γιαννιτσών και Κολέτη. Σκλαβενίτης. Τόσο φθηνά όσο πουθενά. Ματίνα! Πού πήγε το παντελόνι μου, το καφέ? Στο δωμάτιο. Και πού πήγε το δωμάτιο? Knauf. Συστήματα δόμησης. Για γρήγορη και εύκολη ανακαίνιση. Knauf. Η οικοδομή αλλάζει. Λε φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, Μεϊμάλης. Τέρμα το Μεϊμάλης. Τώρα μεγάλωσα και έγινε Μεϊμάρης. Και ο Μεϊμάρης μεγάλωσε. Κατέβηκε και στο κέντρο. Και έχει και action κάμερες. Και ρολόγια GPS για τρέξιμο. Και drones. Ραδιοεπικοινωνίες Μεϊμάρης. GPS, βυθόμετρα και πολλά καινούργια προϊόντα. Τώρα και στο κέντρο Ακελάκη 3. Στις ΙΚΕΣ Ελπίδος 34. Τηλέφωνο 634-513 και στο www.meimaris.com. Μεϊμάρης. Εντάξει. Η Καλόε, το πρώτο ελληνικό προϊόν γνήσιας αλόης που μπήκε στα σπίτια σας, συνεχίζει να πρωτοπορεί. Τώρα, μία νέα υπερπροσφορά. Τα 3 λίτρα αλόης με φυσική γεύση, μόνο με 59,90. Τα 3 λίτρα με μαστίχα, φράουλα ή λεμόνι, μόνο με 64,90. Και τα 3 λίτρα με άγριο ελληνικό κρόκο, μόνο με 69,90. Κάντε την παραγγελία σας στο 2312-200-500 και θα τα παραλάβετε με δωρεάν έξοδα αποστολής και 3 ακόμη δώρα. Μία κρέμα χεριών και σώματος, ένα αφρόλουτρο και ένα σαμπουάν. 2312-200-500. Τηλεφωνήστε τώρα ή αναζητήστε την σε όλα τα επιλεγμένα φαρμακεία. Η Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας συνιστά στους καταναλωτές. Εξασφαλίστε την ορθή λειτουργία του Λέβητά σας για το χειμώνα που έρχεται. Κάντε την τακτική συντήρηση της εγκατάστασης και απολαύστε μεγαλύτερη οικονομία, ασφάλεια και συνεχή χρήση κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Μονώστε σωστά τις σωληνώσεις των υδραυλικών εγκαταστάσεων. Απευθυνθείτε σε πιστοποιημένους και αδειοδοτημένους επαγγελματίες. Αεριοθές. Εδάφες. Για νέες συνδέσεις, τηλεφώνησε τώρα στο 11150. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Κάτι τραγούδι και το καιρό του. Δεν μπορεί να βάλει το Αφρικα τώρα με κρύο και με βροχή. Παρέα στους 95,5 στο Μετρόπολη 95,5 και φυσικά μαζί μας ο Κλειδαράς. Στέργιος Πετκανίτσα, Αδελφών 101 και Μάρκου Μπότσαρη Γωνία. Πάτε εκεί για να φτιάξετε κλειδιά Immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαριές, Στέργιος Πετκανίτσας στο 2310-85-27-27 έρχεται άμεσα, γρήγορα και πάρα πολύ οικονομικά να δώσει λύση στο πρόβλημά σας. Διαβάζω μηνύματα και συνεχίζουμε. Ρα, πες το διπλανό σου, ποια καλαμαριά των γερόντων. Δοξάρα χθες 6.000 κόσμος. Για τον Απόλλωνα θα τα πούμε και δεν λέγεται καλαμαριά, λέγεται Απόλλων Πόντου. Όχι, καλαμαριά λέγεται, γιατί ο ερασιτέχνης Απόλλωνας λέγεται Απόλλωνας Καλαμαριάς. Ραπ, ναι. Πες μας για την τρύπα στα αριστερά του ΠΑΟΚ που είσαι. Πού είσαι, έφαγε και τα δύο από εκεί. Συνεχίζεις και πιστεύεις αυτό το έκτρωμα για πρωτάθλημα? Όπα. Κοίταξε να δεις, τώρα που θα έρθει ο Μαρίνος ο Ζουνίδης, θα φτιάξει καταρχήν πολλά πράγματα. Καταρχήν θα κάνει η τακτική η ομάδα. Εντάξει. Σοβαρό παιδί είναι, Έλληνας, έμπειρος, τακτική κάνει. Πήρε ένα υλικό το οποίο πάει πολύ ανταγωνιστικά με προβλήματα. Αν πάρει ένα υλικό, του πρέπει να του δοθεί μια ευκαιρία σε μια ομάδα μεγάλη, όπως είναι ο ΠΑΟΚ, με μεγάλο πρόεδρο και καλό υλικό. Αυτό έχω να πω. Άμα αλλάξει προπονητή, αλλά να μην ξαναμιλήσει ο Γιώργος στο Instagram και να ζητήσει ένα συγγνώμη από τους δημοσιογράφους που έβρισε, ο Γιωργάκης, γιατί κάναν κριτική στον κύριο Λουτσέσκου. Γιωργάκη,
Πέσει ένα λαγούμι τώρα μέσα και μην μιλά πολλά. Εάν μην βρει του δημοσιογράφου που κάνουν κριτική στο Ρασβάν. Και άμα είσαι μάγκα, κράτα τον. Άμα έχει boy. Boy εννοώ δηλαδή μπράτσα. Δηλαδή ισχύ. Όχι boy σε ύψο, τι να το κάνω τον boy. Άντε για να σε δω τη μαγιά σου. Μπαμπά στα Instagram με το κινητό. Μπαμπά. Άντε μπράβο. Κράτησε τον τώρα. Αχ Θεέ μου. Αχ Θεέ μου. Λέγε. Άλλη δουλειά δεν έχει. Μπαμπά. Σε φταίει ο Γιώργος Σαββίδης. Με φταίει, ναι. Α, ο Τζαβέλας, θα βγούμε στο μπαρ με τον Τζαβέλα, θα πιούμε με τον Τζαβέλα, αδερφός μου ο Τζαβέλας, μόνο που δεν τον βάλανε στο Τρούλα και στην εκκλησία που χτίσανε στο, πώς λέγεται, το χωριό του κυρίου Σαββίδη. Ναι, μετά το διώξαν. Τι έγινε, μετά δεν ήμασταν φίλοι. Έτσι κάνουν οι άντρες, έτσι κάνουν οι φιλίες, έτσι τις χαλάνε. Ωχ Θεέ μου. Το βρήκε στο Λουτσέσκου, Ρασβάν μαζί, το Μάριο και τα κράτησε τον το Ρασβάν. Δικιά σου είναι η εταιρεία. Άντε, για κράτα τώρα. Παίρνει πρωτάθλημα τον Λουτσέσκου. Τι να πάρει? Παίρνει πρωτάθλημα. Κοίταξε, άμα βρεθούν 10 ατρόμητοι, φυσικά θα πάρει το πρωτάθλημα. Δεν μπορεί να βρεθούν. Άμα βρεθούν, τι να σου πω, γιατί να μην πάρει. Δεν μου λε τώρα. Ο Παοξής πώς πρέπει να αισθάνεται που βλέπει τον Τάκη. Και σε προφανή θέση το για γκολ. Τον Τάκη τώρα να είναι πρώτο. Και σε προφανή θέση για γκολ, κύριε Σιδηρόπουλε. Εντάξει, όταν λες σε θέλει ο ΠΑΟΚ και σε θέλει ο ΠΑΟΚ, είναι ο Κουλούρης σε προφανή θέση για γκολ, τον πετάς μια κόκκινη κάρτα τον άλλο και τελειώνει. Και άσε τους βαρούχες και τους άλλους, τους αργόσχολους, τους καθηγητές της πλάκας της διαιτησίας, γιατί της πλάκας είναι, ναι. Να, της πλάκας, ναι, ναι. Λοιπόν, να μαλώνουν είναι δεν είναι. Mm. Ας σε βάλει και ο γραμμένος καλό βαθμό εκεί πέρα ο παρατηρητής και τελείω, τι φοβάσαι. Τελειώσουμε τον ΠΑΟΚ. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Εγώ παίρνω δηλαδή την ΕΠΟ. Παίρνω τους διαιτητές και δεν με αποβάλλει. Θα πεινάσουμε. Δεν πεινάς κόκκινη μαλάκα. Θα πεινάσουμε. Έχεις λίπος για 8 χρόνια. Θα πεινάσουμε. Δεν μπορώ να κερδίσει εκτός έδρας. Θα πονάσουμε. Θα πεινάσουμε. Θα πονάσουμε. Άστο σου λέω. Άστο σου λέω. Δεν βλέπεις τον Άρη πάει τρένο. Τρένο πάει ο Άρης. 5-5 ο Σπανός. Είδες 5-5. Το χιούμορ. Το χιούμορ. Δεν έλεγες 5-5 ο Φύρος. Και εγώ λέω 5-5 ο Σπανός. Ψέματα λέω. Για τον Άρη θα πούμε τώρα. Φυσικά. Ολυμπιακό είδες Κέρκυρα. Τι να δω, ρε φίλε. Είδες Κέρκυρα Ολυμπιακός. Είδες μπάλα που έπαιξε ο Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο. Να δω μπάλα. Είδες μπάλα. Σε τρομάζει. Όχι. Δεν σε τρομάζει. Καθόλου. Καθόλου. Να σου πω γιατί. Γιατί κάθισε Κέρκυρα. Τα φάγε επίτηδες. Όχι. Τότε. Καμία σχέση. Κατά εκείνη βλέπεις τον Ολυμπιακό. Είναι Ολυμπιακός αυτός που ήταν πριν δύο μήνες. Αυτό λέω. Έχει άνοδο. Έχει άνοδο. Δεν σε ενοχλεί αυτό. Δεν σε τρομάζει με τον Πάοκ. Ανά σε Πάοκ, δεν σε τρομάζει. Τον Πάοκ σίγουρα να τρομάζει. Εμένα. Δηλαδή ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με συγχωρείς άθλια, θα μην πω και χειρότερη λέξη, και σταδιακά πήρε βελτίωση. Ο Πάοκ δεν πήρε καμία βελτίωση. Είναι μια στασιμότητα, ένα καρδιογράφημα μηδέν. Πώς το λένε τον πεθαμένο, μια γραμμή είναι. Αυτό δεν πρέπει. Τι. Μια τελεία είναι. Τελεία γραμμή. Τι είναι που μια τελεία δεν κάνει. Εκεί μια τελεία, ευθεία, μια ευθεία είναι. Σαν τον άλλον τον είπα που τον μπήκε στο ταξιζί και έκανε το. Ρε κόκκινε για μπάλα μιλάμε στον ύποπτο. Για μπάλα μιλάμε. Τον είδε στον Ολυμπιακό. Τον είδα, ναι. Σε τρόμαξε. Όχι. Για άνοδο του. Όχι. Όχι. Με τον Λεβαδιακό τον είδε. Ο Ολυμπιακός αποδεικνύει. Τι. Ότι φέτος είναι ένα μπάχαλο. Ήτανε. Ότι φέτος είναι ένα μπάχαλο. Προσέχω τι λέω. Ο μοναδικός στόπερ ο οποίος αντέχει. Να παίξει θέση στον στόπερ είναι ο Σισε και τον είχαν εκτός Ευρώπης. Ναι. Αυτό τα δείχνει όλα. Ο βασικός του σέντερ φόρου Εμενίκη δεν παίζει. Ναι. Ο Τζούρτζεβιτς έβαλε γκολ χτες και τώρα τον ημούνε. Πάνε βέβαια να τον τονώσουν τα ερυθρόλευκα μέσα ψυχολογικά. Να τον τονώσουν το ηθικό. Πολύ ανεβασμένος είναι ο Μαρίν από αυτούς. Πάρα πολύ ανεβασμένος. Ποιο ανεβασμένος, αλλά εκεί παίζει. Πολύ ανεβασμένος είναι ο Μαρίν. Εσύ, Φορτούνης ξεκινάει, Φορτούνης τελειώνει. Ο Φορτούνης είναι το πρόβλημα. Άμπρα. Πάρα πολύ μεγάλο. Έδεσε εκεί με το Ρωμάο και το Ζηλέ, το Ρωμάο και ό,τι έχει 4-8 ο Ολυμπιακός και κανένας από αυτούς δεν μπορεί να παίξει δεκάρι. Το πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι ότι έχει 4-8. Έχει Ζηλέτ, έχει Αντρούτσο. Έχει Μάρτιν. Έχει Ζηλέτ, έχει Αντρούτσο, έχει Μάρτιν. Πε και τον άλλον, ρε. Έχει τον Οφόε. Ναι. Έχει τον Οφόε. Και έχει ένα Φορτούνι που σέρνεται και κανένα από αυτά και τα οχτάρια. Και πρέπει να παίζει. Κανένα από αυτά τα οχτάρια μπορεί να μπει, να γίνει δεκάρι. Να μπουκάρει να δεν μπορεί. Λέει. Αυτό είναι το πρόβλημά του. Αυτό είναι το μεγάλο του πρόβλημα. Είναι δυστύχημα για το δύσμηρο ελληνικό πρωτάθλημα αυτό ο Ολυμπιακό να το πάρει. Είναι δυστύχημα. Όποιο και να το πάρει δυστύχημα. Ναι, είναι όλοι τραγικοί. Είναι όλοι τραγικοί. Είναι δυστύχημα. Άξι. Αν το πάρει η ΑΕΚ, δεν θα πούμε ότι είναι δυστύχημα. Η ΑΕΚ τουλάχιστον βρέχει κόλλο. Ναι. Η ΑΕΚ, αν το πάρει. Η ΑΕΚ βγάζει φιλότιμο. Δεν θα πούμε ότι είναι δυστύχημα. Η ΑΕΚ βγάζει φιλότιμο. Δεν βγάζει τουλάχιστον φιλότιμο. Βγάζει ενέργεια. Βγάζει νεύρο. Τακτική, βγάζει σύστημα. Πρώτον παίζει με τρία διαφορετικά συστήματα. Παίζουν οι παίχτες της ένα λεπτό.
Παίζουν οι παίκτες της Σπλίτ του Μπακασέτα. Περισσότερες από μία θέσεις. Ένα μυστικό είναι αυτό. Πάρα πολύ μεγάλο μυστικό. Ότι η ΑΕΚ αυτό είναι μυστικό του προπονητή. Έχει παίκτες που μπορούν να παίξουν, επαναλαμβάνω, πολυθεσίτες. Πάνω από μία θέση. Ναι. Ως και ο Λιβάγια παίζει δεκάρι στο 3-5-2. Καταζητήκε δεκάρι, ναι. Ως και ο Αραούγκο μπορεί να τραβηχτεί στην πλευρά. Να κάνει το εξτρέμ, ναι. Ως και ο Λάζαρος μπορεί να παίξει και από τη μια πλευρά και από την άλλη και μπορεί να παίξει και δεύτερο φόρ. Και δεύτερο φόρ. Λοιπόν. Και σέντερ φόρ μπορεί να το βάλεις, το Λάζαρο. Ο Μπακάκης μπορεί να παίξει δεξί μπακ, αριστερό μπακ. Εδώ στόπερ. Κατάφερε τον Μπακασέτα και τον έβαλε σε πάνω από ένα ρόλο. Ο Βράνιες μπορεί να παίξει μπακ, δεξί στόπερ. Τον Μπακασέτα κατάφερε μπακ. Και τον έβαλε να παίξει πάνω από ένα ρόλο. Ο Μπακασέτας είναι ο μόνος που δεν μπορεί να παίξει ρόλο. Τον έβαλε όμως. Δεν μπορεί να παίξει. Τον έβαλε. Δεν μπορεί να παίξει ρε κόκκινο Μπακασέτα. Επί της ουσίας. Μη ρε κόκκινε την πηδά στην κουβέντα. Ας τον επί της ουσίας. Η ΑΕΚ λοιπόν με μια ενίσχυση στο δεκάρι. Αν πάρει τον Ελρασίν, τα Μασούν, πώς το λένε αυτό από τον Πανιόνιο που δεν έπαιξε χθες, έναν αυτόν, να πάρει ένα ακόμα εξτρέμ 2 και ένα αριστερό μπακ 3, ωραία. Δεν είναι το γλυκό. Πολύ καλά το δεν είναι το γλυκό. Τέσσερις μεταγραφές, τέλειες. Και χαφ, και ένα χαφ στο κέντρο. Εγώ να ξεκουράσει το Σιμόες και το. Όχι, τι στόπερ. Τι στόπερ, κόκκινε. Πέντε στόπερ, τι στόπερ. Έχει μπακάκι στόπερ. Ο ένας είναι παλέμαχος. Ποιος είναι παλέμαχος. Ο Τσιγκρίνσκι. Ο Τσιγκρίνσκι είναι παλέμαχος. Τέλειος, δεν πες. Ο Τσιγκρίνσκι είναι παλέμαχος. Βάλ τον με στην ντουμπα να πιάσει μαν του μαν τον Μπρίγιοβιτς. 10-2-10. Επί της ουσίας. Έλα ρε τώρα, άσε. Κάτι το οποίο βγάζει η ΑΕ και δεν βγάζει ο ΠΑΟ. Τι δεν βγάζει. Ή μάλλον υπάρχουν κάποιοι από τον ΠΑΟ που το βγάζουν. Ποιος, μόνο Μάτος. Αυτό που βγάζει ο Μάτος δεν διδάσκεται. Ή το έχεις. Ή δεν το έχεις. Δηλαδή, τον δεν κατουρί, δεν μπορεί να τον αλλάξει νοοτροπία. Ή την έχει ή δεν την έχει. Τι την έχει ή δεν την έχει, ρε. Δεν έχει δεκάρι ο ΠΑΟ. Κατέστρεψε τον πίζεσμα. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Έβαλε τον Ελκαντουρί, ο Πέλκας δεν δεκάρι. Αυτός που κατηγορείς, αφιλό μου, βελτιώνεται. Ποιος? Όσο βελτιώνεται. Ο Βιερίνια. Ρε κόκκινε, δύο γκολ έφαγε σαν βελτιώνεται. Άστε το γλύψιμο πια. Δεν κάνει αυτή η πόλη να γλύφει. Δεν έχω καταδικάζεται σήμερα ο Βιερίνια. Εγώ λέω τη γνώμη. Σήμερα ο Βιερίνια καταδικάζεται. Εάν τον αθώσει ο λαός της Μαρμίτας. Θα εκτεθώ εγώ. Θα στήσω χίλιους ακροατές. Θα στήσω χίλιους ακροατές και θα σε κάνουν ρόμπα. Θα λένε αθώος. Εσύ δεν μπορείς να φέρεις εδώ τα λουκάνικα να στήσεις. Τρία χρόνια θα μας φέρεις τα λουκάνικα. Δεν έχω σχέση με αυτό. Τι δεν έχει σχέση, ρε κόκκινε. Δεν έχω σχέση με αυτό. Άντε πας στα θέματα τα άλλα. Για τον Άρη της καρδιάς μας τώρα που έχει κάνει 5-5. Λοιπόν. Καταρχήν πριν τον Άρη. Ναι. Να πω κάτι για τον Δημήτρη Καλαϊτζίδη. Μη ρε κόκκινε, μας κάνεις μαύρη την ψυχή. Τι να πεις για τον Και για τις δηλώσεις οποίες έκανε. Ο Καλαϊτζίδης, γι' αυτό δεν έγινε μεγάλος προπονητής. Ξεκίνησα για να τις λέω για τις δηλώσεις. Εγώ δεν σε διακόπτω. Και το επικοινωνιακό. Δεν τον έσωσε. Εγώ δεν σε διακόπτω. Ο Γιακουμίδης δεν τον έσωσε. Σε διακόπτω. Έπρεπε να τον πει ο Γιακουμίδης. Έπρεπε να τον πει ο Γιακουμίδης. Πάμε να φύγουμε. Χάσαμε. Και πού ξέρω, δεν το είπε. Δεν ξέρω τι έκανε. Πού να ξέρω. Πού ξέρω, δεν το είπε. Λοιπόν, μετά από ένα παιχνίδι το οποίο χάνεις από την ομάδα η οποία δείχνει υποδεέστερη του πρωταθλήματος και πιο αδύναμη. Ωραία. Δεν κάνεις αυτές τις δηλώσεις. Ωραία. Τις δηλώσεις αυτές ότι υπάρχει βρωμιά και δυσοδεία και στείνονται παιχνίδια τις κάνεις σε μια ανύποπτη στιγμή γιατί τώρα με αυτόν τον τρόπο δίνεις δικαίωμα στον κάθε ένα να λέει ότι το χρησιμοποιείς απρόφαση. 4-4-2 σου λέω δεν βγαίνει. Τον δίνεις δικαίωμα τον κάθε ένα να σε κάνει κακοπροαίρετη κριτική. Γιατί κακοπροαίρετη, ρε κόκκινε. Καλοπροαίρετη κριτική. Σου όχι λέω, εσύ, βρε. 4-4-2, κύριε Καλαϊτζίδη, δεν βγαίνει ένα πρόβλημα. Τελείων. Ο λόγος που το λέω είναι γιατί. Σου λέει γιατί τι σε έκανε μετά από ήττα. Για να έχει άλοθη. Κατάλαβες. Δεν ξέρω, κόκκινε. Για μένα αυτό από τον Καλαϊτζίδη είναι λάθος. Δεν ξέρω, κόκκινε. Και το λέω δημοσίως, δεν κρύβομαι. Μπράβο, Γρηγόρη, δεν κρύβεσαι. Πολύ ωραία. Είναι λάθος, δεν το λες μετά από ήττα. Δεν είπες, μπορεί να λες τη μεγαλύτερη αλήθεια του κόσμου, αλλά έχει σημασία και πότε θα την πεις. Και πώς θα την πεις. Το είδα, ναι. Τι είδες. Καταρχήν, μου κάνει εντύπωση ο Άρης που δεν έτρωγε γκολ, αν και είναι νωρίς ακόμα. Που δεν έτρωγε γκολ. Και δεν αφάει γκολ ένα προτάσμα. Δεν αφάει. Ναι, και βρέθηκε δύο παιχνίδια πίσω στο σκορ. Ναι. Και έδειξε χαρακτήρα. Όχι, θα πάμε στο αρνητικό πρώτο. Δύο παιχνίδια ο Άρης δεν μπαίνει για 30 λεπτά στο γήπεδο. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δει ο προπονητής του. Μπαίνει και δεν μπαίνει. Η Παναχαϊκή μοιάζει να πούμε ότι είναι η Μπαρτσελόνα, τον έχει πατήσει 30 λεπτά για να το κάνει 0-2-0-3. Λοιπόν, έχει κάτι μπροστά, κάτι Μωραΐτιδες, κάτι Στεργιάδες, κάτι Αποστολόπουλους, αλλάζανε. Χωρίς φόρ έπαιξε. Δεν έπαιξε με φόρ, έπαιξε με ταχύτητα. Είχε και ένα αλβανάκι εκεί τον Κίνο, το Γεροφωτάκι, ο οποίος λόγω του ότι είναι μεγάλος έπεσε το κέντρο της Παναχαϊκής γιατί δεν είχε αντοχές. Εντάξει. Κουράστηκε και ο Μουστακόπουλος εκεί. Χαφάκια έχει. Έχει χαφάκια η Παναχαϊκή.
Έχει χαφάκια η Παναχαϊκή και γι' αυτό το λόγο πέσανε στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Άρης έχει στήσει μια τετράδα μεσοαμυντικά πάρα πολύ καλή. Ο Μουμίν οχτάρι, ο Ιντζόγλου εξάρι, ο Σόουζα και ο Δελιζήσης, μια πολύ καλή τετράδα. Πολύ καλή τετράδα. Νοσεί λίγο στα πλάγια μπακ αριστερά. Βαλεριάνος είναι λίγο τρύπα. Ψιλοκαλός ο Τζανακάκης. Χθες ήταν ο χειρότερος παίκτης. Ο χειρότερος παίκτης. Τα πλάγια μπακ του Άρη έχουν. Από εκεί τα τρώει ο Άρης τα γκολ. Για να ξέρει δηλαδή. Και έχει πολυτέλεια να έχει τον Πλατέλα. Το είχαμε πει και εγώ και εσύ στο κομμάτι το δημιουργικό. Δεν έχει, δεν έχει δεκάρι και εννιάρι. Αυτά είναι τα μειονεκτήματα του Άρη. Χθες βάζει τον Μπασ. Και επίσης για τον Άρη. Φτάνει ο Σανός στα γύρια. Και, ναι, μπράβο, αυτό το είπαμε πρώτα εμείς. Τώρα άρχισε να το στείλει αυτό το μήνυμα. Και επίσης να πω ότι αν από αυτούς τους τέσσερις που είναι πολύ καλοί αμυντικά, Μουμίν, Ιντζόγλου, Σόουζα και Δελιζήσης, παίρνεις και επιθετικά, δηλαδή γίνεται κατά συνθήκη δεκάριο Μουμίν στον γκολ το 1-1, την πάση στον Πλατέλα, και μου κάνει γκολ ο στόπερο Δελιζήσης το 2-1, τότε είναι πάρα πολύ σημαντικά τα όλα θέματα. Για να μας. Δεκάρι έχει ο Άρης αλλά δεν παίζει. Στεφάνοβιτς λέγεται. Δεν έχει ρε φίλε. Ας τον βάζει να παίξει. Άμα μου παίζει ο Πασάς δεκάρι για λαμά και δεν παίζει ο Στεφάνοβιτς. Γιατί δεν παίζει να μάθουμε. Τι με νοιάζει εμένα. Γιατί δεν παίζει. Δεν έχει δεκάρι. Ας βάλει τον Στεφάνοβιτς να μαγέψει και να πω ότι έχει δεκάρι. Τον Παυλίδη έβαλε. Τέλος. Γιατί δεν παίζει ο Στεφάνοβιτς. Μπορεί να μην έχει καλό μάνατζερ. Πού να ξέρω εγώ. Ξέρω εγώ. Το Μυροφορίδη ρώτα. Πού να ξέρω εγώ. Μπορεί εκεί στο σκηνικό να μην. Πού να ξέρω. Το καλύτερο σκηνικό το παρατήρησε. Πού όχι. Όχι. Βάζει τον κόλλο ο Δελιζήσης. Πού πάει. Πού πάει. Είδε το μάτς. Με ποιον πανηγύρισε. Με το μάνατζερ του. Με το μάνατζερ. Ποιο μάνατζερ. Με το μάνατζερ του Άρη. Μάνατζερ δεν είναι. Με το τεχνικό διευθυντή. Μην χρησιμοποιήσει αυτές τις λέξεις. Με το μάνατζερ του λέω. Το μάνατζερ της ομάδας. Με το τεχνικό διευθυντή. Έλα, εντάξει. Πήγε τον αγκάλιασε όσο τίποτα. Ναι, και τι θες να κάνει. Να πάει στην κερκίδα να αγκαλιάσει τον ιδιοκτήτη. Σου λέει κάτι αυτό. Όχι. Μου αυτό λέει. Μου δείχνει υγεία, φίλε. Όχι, δεν μου δείχνει. Όχι, αυτό είναι πονηρό. Τι υγεία. Καθόλου πονηρό. Αυτό είναι, με έφερε, σε ευχαριστώ. Δείχνει. Σου δίνω δύο φιλιά και σου δίνω και δύο φιλιά ακόμα. Λό. Φίλε μου, καλά. Τι λέω. Αυτά τα κάνα και οι παίκτες στον Ηρακλή. Τι και σε ποιον κάναν. Ποιο φιλούσαν. Όπου είναι ο Μυροφορίδης, πάνε τα παιδιά τον αγαπάνε. Το ότι η Σπράτη άψε κάνει και ζηλεύει, δε φαλάκρα. Εγώ να ζηλεύω. Και από το φαλάκρα σου. Τι να ζηλεύω. Για να ζηλεύω, τι είμαι ο πρόεδρο του Άρη να ζηλεύω. Τι, έχω ανάγκη εγώ να ζηλεύω. Γιατί σε χαλάει. Το ότι πάνε σε αυτόν δεν δείχνει υγεία. Όχι. Τι δείχνει. Συναλλαγή. Συναλλαγή. Ναι. Τι λέει τρελαίνε. Με έφερε στην ομάδα, σε ευχαριστώ. Με ανέφερε. Δικαιώνει ρε τον Άρη. Με πίστεψε. Πάει τρένο Άρη. Να σε πάρει ευχή. Με πίστεψε και εγώ σε ανταμοιβή σε αναδεικνύω. Φυσικά και πάει τρένο ο Άρης και φυσικά η δουλειά του, πώς το λένε, του Σπανού και του Μυροφορίδη. Πάρα πολύ καλή. Και οι δύο δουλεύουν καλά. Για να πάει καλά ο Άρης. Α, μπράβο. Δηλαδή, ένα συστατικό, μία θέση την οποία την είχε ορφανή ο φίλος ο Καρυπίδης, ναι. Την κάλυψε. Με ποιον? Με τον καλύτερο στην κατηγορία. Ξέρεις τι μ' άρεσε στον Άρη, φίλε. Τι. Δεν μ' άρεσε αυτά που είπα για τα πρώτα λεπτά. Όταν φτάνει ο Βαλεριανιάνος από Βαλεριανιάνος, θα πάτε. Ναι, από αριστερό μπακ με κακή διάταξη ο Άρης στην αντεπίθεση να γίνεται δεξί μπακ, γιατί εσύ είδες το μάτσα αλλά δεν ξέρεις τι βλέπεις. Όταν κάνει δηλαδή διαδρομή. Τώρα με τυχώς. Για παλιάλο. Τι ανάμεσα. Τι ήταν αυτό που σ' άρεσε στον Άρη στο τέλος. Τι ήταν αυτό που μ' άρεσε στον Άρη στο τέλος. Ναι, ότι δεν κινδύνεψε καμία φορά. Αυτό είναι απάντηση. Λοιπόν, άκουσε να δεις. Δεν απάντησε. Όχι. Ο Άρης από το 75 μέχρι το 90 άρχισε να ανεβαίνει. Να κάνει pressing. Να κάνει pressing. Κινδύνεψε καθόλου. Σταμάτα ρε κόκκινε. Απάντηση. Μισινά, σταμάτα. Τώρα θα τη φας. Σταμάτα. Κινδύνεψε ή όχι. Δεν είναι αυτό μια αυτή. Γιατί δεν κινδύνευσε. Εκεί απάντησε εσύ. Ναι, ναι. Δηλαδή αυτό που λέω δεν ισχύει. Δηλαδή. Γιατί με προπαθείς. Πες το δικό δεν προπαθώ ρε. Δεν προπαθώ. Σου λέω ότι όταν κάνει ο Άρης από το κέντρο και κάτω άμυνα από το 75 μέχρι το 90 και κλέβει και πάει να βάλει και τρίτο γκολ, η αίσθηση που δίνει στο κοινό του είναι ότι αν είχε άλλα 10 λεπτά, ένα τέταρτο, το μάτς θα έλεγε 4-1 αντί για 2-2 ή 2-3. Ότι είχε να δώσει ο Άρης. Ότι είναι πολύ αθλητικός. Ότι αυτός που το γυμνάζει. Αυτό που το γυμνάζει ο γυμναστής, πώς το λένε, δεν ξέρω, με το Σπανό. Ούτε το ξέρω. Όποιον να τον μάθουμε, να του πούμε ένα μπράβο, συγχαρητήρια. Μην τον πούμε. Θα του βρίζουμε. Πλάκα μου κάνει. Πώς το λένε το γυμναστή του Άρη. Θα μάθουμε και θα το πούμε. Ο Σπανός είναι ο αρχηγός εκεί. Ο γυμναστής του είναι πολύ καλός γιατί ο Άρης, όσο τελείωνε ο χρόνος, είχε να δώσει. Είχε πνευμόνι. Πώς να σου το πω. Έτσι απλά, για να καταλάβει ο κόσμος. Πολύ καλό αυτό. Πάρα πολύ καλό. Άλλα θέματα. Τον Ηρακλή τον είδε. Γιατί ποιος τον έδειχνε? Το Ηρακλής TV. Το Ηρακλής TV, εσύ τον είδες? Φυσικά και το είδα. Ποιοι βάλαν τα γκολ?
Ποιοι έβαναν τα γκολ. Ναι. Δεν τα γνωρίζω τα παιδιά. Σίγουρα έβαλε ο Ρόβας το πρώτο. Δεν πα στο διάλογο. Είδε τον Ηρακλή. Δεν ξέρει ποιοι βάλαν τα γκολ. Σίγουρα έβαλε ο Ρόβας το πρώτο. Ο Ρόβας. Προσέχω τι λέω. Τι όταν... ώρα έπαιζε ο Ηρακλής. Τρεις. Ποια μέρα. Με δουλεύει, ρε. Την Κυριακή. Ε, πότε. Και πώ είδε και τον Ηρακλή και τον Ρόβα, αφού παίζαν την ίδια ώρα. Το ένα το έβλεπε στο κομπιούτερ και άλλο στην τηλεόραση. Έβλεπε το ένα μπα στο κομπιούτερ και άλλο στην τηλεόραση. Πού είναι το περίεργο. Ποιο είναι το περίεργο. Αφού άρεσε έπαιζε το Σάββατο. Ο Άρης. Για τον Ηρακλή μιλάμε. Με τρελάνε, ρε ψεύτη. Για τον Ηρακλή μιλάμε. Το ένα έβλεπα λέει στην τηλεόραση και το άλλο στην τηλεόραση. Ο Άρης έπαιζε την άλλη μέρα και άλλο στην άλλη. Ο Ηρακλής έπαιζε άλλη μέρα από τον ΠΑΟΚ. Από τον Άρη. Για τον Ηρακλή μιλάμε. Λες τον Ηρακλή τον έβλεπε. Άστερα πάει στο διάλογο. Τον ΠΑΟΚ τον έβλεπε. Ναι, για Άρη. Για Άρη είπα. Και τον Άρη τον έβλεπε το Σάββατο. Ναι, το Σάββατο. Καλά, κατάλαβα. Κατάλαβα, ρε, τράγω. Βλακία είπες τώρα. Βρέσει τα διάφορα παιδιά. Παλιό ψεύτα, ρε. Πού είναι ο Ηρακλής. Πού είναι ο Ηρακλής. Στη βαθμολογία. Πίσω από τον Παλαιοχώρη. Με ένα παιχνίδι λιγότερο. Ναι, με ένα παιχνίδι λιγότερο. Και χωρίς τον Παλαιοχώρη να κάνει ρεπό. Και χωρίς τον Παλαιοχώρη να κάνει ρεπό. Τι έλεγες εσύ ότι μέχρι τα Χριστούγεννα θα κάνει ο Ηρακλής. Ο Νέμβριος δεν τελείωσε. Τι έλεγες. Ναι, αυτό είναι. Τι έλεγες. Ο Ηρακλής θα κινδυνεύει. Δεν θα έχει βαθμούς. Ναι, πού να ξέρω. Θα ψάχνει αφημί. Θα πες. Ναι. Τι κάνει ο Ηρακλής. Ποιον ευχαριστεί ο Ηρακλής. Μπράβο τον Ηρακλή, έπεσε έξω. Ποιον ευχαριστεί ο Ηρακλή. Άσε τώρα, έπεσε έξω. Ρόμπαξε κούμποτι. Όταν ανέβει ο Ηρακλή, θα κάνετε ένα τραπέζι στον πύρο. Στον πύρο. Ναι, η θύρα 10 θα πάει στον πύρο. Ποιοι δουλεύουν στον Ηρακλή. Πάνε να πάρει. Άστο, από πού ψωνίσανε και πού ψωνίσανε. Δουλεύουν στον Ηρακλή ο Κατσιαμπή και οι υπόλοιποι. Τι μεταγραφέ κάνει ο πύρο και αυτοί δεν βάζουν σέντ. Θα πει, τι κάνει. Λάθο κάνει. Βάζουν την τσέπη. Ποιο έβαλε. Βάζουν ποια ονόματα, ποιοι. Βοηθάνε στον Ηρακλή. Κάποιοι βοηθάνε. Ποιοι, κάποιοι ονόματα. Όταν μου επιτραπεί να πω ονόματα. Δεν σε επιτρέπετε, τι κάνει. Ρεπορτάζ κάνει εσύ ή κάνει εντολέ. Ο Ρόδο ρεπόρτερ του Ηρακλή. Εσένα ρωτάω. Ο Ηρακλή με 10 παιχνίδια. Ναι. Είναι 2 βαθμού από τον πρώτο. Ποιο πληρώνει. Τον οποίο έχει να παίξει. Ναι. Και δεν έχει κάνει και ρεπό ο πρώτο. Και ρωτάω. Πάρε το αμάξιο. Η ομάδα πότε έγινε. Το Σεπτέμβριο. Ναι. Μέσα 10 μέρε. Με τι παίχτε. Από εδώ και από εκεί τρέχοντα. Ποιο πλήρωσε. Ποιο πλήρωσε. Κανένα. Εσύ τι λες. Ο Μπύρος. Τζάμπα δεν ήρθε κανείς. Ο Μπύρος. Επειδή δεν θα γνωρίζεις. Ξανά μας μπέις. Τζάμπα δεν ήρθε κανείς. Ποιος τους πλήρωσε. Και μάθω ότι επιστρέφει και ο Τάι. Ποιος είναι ο Τάι. Δεν θυμάσαι με που είχε έρθει πριν από χρόνια μέσα στη Βέρεια που είχε βάλει εκεί την κολάρα, τη σουτάρα. Πόσο χρονό είναι ο Τάι. Κανιά 70 είναι. 78 χρονό είναι. Πόσο είναι. 78 νούμερο παπούτσι φοράει. Ο Καραπατής είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο από αυτό. Άσε, όχι, τον μπορεί να πήγαινε και στο Ηρακλή. Έχουμε και άλλα θέματα στον Ηρακλή. Όταν θα ανέβει. Όχι, δεν καθόλου με ενοχλεί. Επειδή σε εκθέτει, επειδή δεν έγινε αυτό που λε. Και ο Άρης και ο Ηρακλής σε ξεφτιλίζουν. Του λιδωρούσε. Του απαξίωνε. Έλεγε στα χέρια. Τι έγινε τώρα, Ραπτόπλε. Τι έγινε τώρα που έχει γίνει. Ρόμπαξε κούμποτι και από τον ένα και από τον άλλο. Μπράβο τον Ηρακλή που πήρε τους παίκτες από τον Πύρο. Ναι. Μπράβο τον κύριο Καρυπίδη, τον οποίο στήριξα εγώ. Χαρ. Δεν έλεγες ο φίλοφου. Υπάρχει κανένας μέσα στον Άρη ο οποίος θα στηρίξει τον Άρη σαν τον φίλο μου, όπως λες. Αν το λέει, αν είναι φίλος μου, που δεν είναι. Ο Μπούγλος. Φίλος μου τι σημαίνει. Ξέρεις σημαίνει φίλος. Αν πάθω ένα. Όχι, ιερή λέξη. Το παραχέρι. Εσύ είσαι φίλο μου. Δηλαδή, αν πάθω ένα έφραγμα, θα βάλει 500 ευρώ να σου δω. Εσύ ξέρει αν είμαι φίλο. Δεν το λέμε δημοσίω. Θα ψάξει να βρει από αλλού, αλλά από την τσέπη σου δεν θα βάλει τίποτα. Τέλο πάντων, και αυτό που θα κάνει καλό. Θα τα βάλω, ρε ηλίθεια. Ναι, από αλλού τσέπη. Θα τα βάλω. Ναι, χορηγία από αλλού. Μπράβο, Γρηγόρη. Θα τα βάλω ή όχι. Μπράβο, Γρηγόρη. Θα τα βάλει, θα τα βάλει. Μπράβο, Γρηγόρη. Από αλλού τσέπη. Θα τα βάλει. Γιατί σου λείπουν και να κάνει χτύπα ξύλο μια. Εδώ εσύ έχει προβλέψει εγγύρι το 1925, το 2025 τώρα. Το είδα και αυτό. Τι άλλο θα δώσει. Τι να κάνω, εγώ προγραμματίζω ρε κόκκινε. Άλλοι δεν προγραμματίζουν. Σε χαίρομαι για αυτό. Τι να σε κάνω, δεν προγραμματίζω. Εγώ τα καλά σου τα αναδεικνύω. Μπράβο Γρηγόρη. Δεν προσπαθώ να σε λιδωρήσω. Για να σε βγάλω λουλού, αν και είσαι μπασέξουλα. Το έχει πει. Μη λες λουλού, μη με λες λουλού, γιατί μπορεί να ακούσει το παιδί μου στο σχολείο ότι με λες λουλού, όπως το άλλο παιδάκι. Κάνουμε, όχι, δεν κατάλαβες, και εγώ κάνω χιούμορ. Γιατί μια μαμά, ενός ποδοσφαιριστή γυναίκα, λέει το παιδί μου το είπε κάπως έτσι, το άντρα μου τον είπε έτσι ο Ραπτόπουλος, και το παιδί στο σχολείο το είπαν να πούμε ότι τον είπε έτσι τι τον παπά. Τι είπες για τον παπά του. Λουλού, όπως με είπε σε μένα. Λέω μήπως δημιουργηθεί και το δικό μου το παιδάκι ψυχολογικό τώρα στο σχολείο. Η Ευγενία. Ναι. Η Ευγενία μπορεί να έρθει να μου δώσει κανένα πουνιά να θα έχει ψυχολογικό πρόβλημα. Δεν ξέρω. Θα πει Γρηγόρη, το μπαμπά μου είπε λουλού. Πά! Πάρε ένα δεξί, πάρε και ένα αριστερό, πάρε ένα τριάρι. Πάρε και. Όχι, παίρνει, δεν θα το κάνει. Δεν, όχι, είναι καλό παιδάκι. Το καλύτερο είναι, αλλά άμα είναι τη δράση, ξέρω εγώ. Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Δεν χαλάει ποτέ.
Εκτός από το Μάτος, λέει, όλοι οι άλλοι πρέπει να πληρώνουν για να παίξουν. Στο δεύτερο γκολ του Πανιωνίου, κάνουν αντεπίθεση από την άμυνα και κανείς δεν κάνει ένα έστω για κίτρινη φάουλ. Καληνύχτα, πάω. Καλημέρα, ναι, Πυράκη, όσοι κατάλαβαν, κατάλαβαν. Ναι. Κοίταξε, ο Κάνιας έμεινε μόνος του. Ο Κάνιας δεν μπορεί να βγάλει 90 λεπτά. Ανοίγει το στόμα σαν το ροφό να πάρει αναπνοές. Άμα ακούσεις κάποιον, άμα βλέπεις κάποιον να ανοίγει το στόμα για να πάρει αναπνοές, ή θα έχει άσθημα, που είναι πολύ κακό αυτό, ή έχει κουραστεί πάρα πολύ. Λοιπόν, ο Κάνιας είναι ένας από αυτούς. Τον αφήνει μόνο του. Με δύο δεκάρια που δεν μαρκάρουν, τον Μπέλκα και τον Ελκαντουρί, και αυτομάτως δημιουργεί με τρεις μόνο παίκτες αντεπίθεση, γιατί ο Βιερίνια έχει βγει στην επίθεση μπροστά, να κάνει τον γκολ. Δεν γυρνάει πίσω, γιατί ο Βιερίνια ανέβα κατέβα είναι 32 και όχι 25. Ολοκληρώσαμε 60 λεπτά. Ολοκληρώσαμε! Και τι πρέπει να πούμε, και τι πρέπει να πούμε. Άντε. Πότε θα κάνει ο ΠΑΟΚ διπλό. Αμάν. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Η πραγματική οδηγική απόλαυση δεν αλλοιώνεται από το χρόνο. Αποκτήστε τώρα στη Βελμάρ μεταχειρισμένα BMW και Mini ηλικίας έως 2 ετών με 5 χρόνια δωρεάν συντήρηση, 5 χρόνια οδική βοήθεια, εργοστασιακή εγγύηση σε τιμές έκπληξη. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου. Βελμάρ, επίσημος έμπορος BMW και Mini. Μαρίνου Αντίπα 10, μέλος του ομίλου Θήτα Βασιλάκη. Είναι οι θάλασσες, είναι τα βουνά, είναι οι άνθρωποι. Πάνω απ' όλα όμως, η Ελλάδα είναι η γεύση της. Δοκίμασε Ελλάδα. Δοκίμασε γεύσεις από την Κρήτη. Αυτή την εβδομάδα στα Lidl. Απάκι Χανίων σε φέτες 250 γραμμάρια 2,19. Ανθότυρος Κρήτης, το κιλό 9,99. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Ηρακλείου 3 λίτρα 16,49. Και πολλά ακόμα εκλεκτά τοπικά προϊόντα σε τιμές Lidl. Lidl, κάθε μέρα αξίζει. Βροχή, αέρας, κρύο. Καιρός για βιτίο. Και όταν το βιτίο είναι αβίν, τότε έχεις πετρέλαιο θέρμανσης στην πόρτα σου όποτε το ζητήσεις με ένα τηλεφώνημα στο 18108. Κερδίζεις και 5% με τις πιστωτικές κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς και έως 12 δόσεις με όλες τις κάρτες και άμεση παράδοση στην πόρτα σου και online παραγγελία στο avinoil.gr. Πετρέλαιο θέρμανσης αβίν και δεν θα καταλάβεις τι θα πει κρύο. Όροι και προϋποθέσεις προγράμματος 5% στο piraeusbank.gr. Επειδή η ζωή δεν σηκώνει τσιγάρο, κάνε τώρα τη σωστή κίνηση. Μπες στο φαρμακείο και πάρε το σύστημα Venturi Stop Smoking System. Και σε 4 φίλτρα παρακάτω, η συνήθεια του τσιγάρου εξαφανίστηκε. Venturi Stop Smoking System. Σε μόλις 4 εβδομάδες έχεις γίνει πρώην καπνιστής. Τώρα και για στριφτά και για slim. Venturi στα φαρμακεία από τη Vitorgan. Χαράλαμπος Σαμπατζόγλου. 60 χρόνια στο πλευρό του φαρμακοποιού. Έχεις βενζινοκίνητο αυτοκίνητο και θέλεις οικονομία στα καύσιμα και μέγιστη απόδοση? Για τέλεια καύση, καθαρισμός BEC. Εξειδικευμένο μηχάνημα για BEC άμεσου ψεκασμού. Διάγνωση και επισκευή. Injection Service. Ιδιώτες και επαγγελματίες, κάντε μια βόλτα στο ανακαινισμένο συνεργείο μας Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. Πληροφορίες 2310-933-787 και injectionservice.gr. 1-2-3, μπράβο στην διατησία! 5-6-7, επόπτη λεβεντιά! Τώρα το παιχνίδι αποκτά άλλο επίπεδο. Ήρθε το νέο site της Sportingbet. Με πιο φιλική πλατφόρμα, νέο mobile, περισσότερες στοιχηματικές επιλογές και ακόμα καλύτερες αποδόσεις. Sportingbet. Όχι τυχαία επιλογή. Τα παίγνια επιτρέπονται σε άτομα άνω των 21. Αρμόδιος ρυθμιστής UKGC. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας 210-9237-777. Μασούτης. Εδώ για σένα και με μεγάλες προσφορές. Δευτέρα έως Τετάρτη. Ελληνικά πορτοκάλια για χυμό. Το κιλό μόνο 65 λεπτά. Βόιος κιμά στο κιλό μόνο 5,99. Και φέτα pop με βγάλ 25% φθηνότερα με τη Mascard. Το κιλό μόνο 6,44. Μασούτης. Εδώ για σένα, οικονομικά και ελληνικά. Και τώρα, με κάθε έκδοση νέας κάρτας Μασούτης Visa της Eurobank, μέχρι 15 Δεκεμβρίου, κερδίζετε 40 ευρώ για αγορές από τα καταστήματά μας. Βάλε στάνταρ στο αυτοκίνητο, ρε Γιάννη. Και γιατί να βάλω στάνταρ? Γιατί έχουν μέχρι και 4 χρόνια εγγύηση. Και γιατί έχουν 4 χρόνια εγγύηση? Γιατί είναι μπαταρίες τελευταίας γενιάς με εξελιγμένη τεχνολογία Punch Grid και Grid Protection. Και τι σημαίνουν αυτά τα Punch και τα Grid? Θα με σκάσεις. Σημαίνουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, καλύτερη απόδοση από τις κοινές μπαταρίες.
ασφαλείες και σε τιμή στάνταρ. Και δεν μου λες, αφού έχει 4 χρόνια εγγύηση, πόσο μπορεί να κρατάει αίρεση αυτή η μπαταρία? Ωρε φίλε. Θες μπαταρία για το αυτοκίνητο? Βάλε στάνταρ. Η μοναδική στην Ελλάδα με εγγύηση μέχρι και 4 χρόνια. Μόλις τοποθέτησα νέο Λέβητα. Και από τιμή αφιλαμπριάκου, φίλε μου. Ερεύνησα όλη την αγορά. Δεν θα βρεις φθηνότερα. Λέβητες πετρελαίου και Λέβητες αερίου σε μεγάλη γκάμα όλων των οίκων. Βολφ, Μπουντέρους, Ήμεργκας, Διέλο, Άριστον, Φερόλι, Σατούρν, Θερμοστάλ, Σώματα, Πάνελ και Φανκόιλ. Θερμοπομπή ηλεκτρική Λέβητες Ελνόρ Ερλέκ. Αφιλαμπριάκου. Θέρμανση, κλιματισμός, είδη υγιεινή. Υδραυλικά, επώνυμα και οικονομικά. Μεγάλο Αλεξάνδρου 17 Πειλαία. Τηλέφωνο 2310-324-779. Το Ford μου το προσέχω σαν τα μάτια μου. Γι' αυτό μόνο Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Τους ξέρω και με ξέρουν. Προσέχουν το Ford μου, προσέχουν και μένα. Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Εκεί κάθε πελάτης είναι απλά μοναδικός. Συνεχής εκπαίδευση για εγγυημένη ποιότητα σε κάθε εργασία και οι καλύτερες τιμές. Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford στη Χρυσαυγή Λαγκαδά. Μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Α, και πλήρης τεχνικός έλεγχος, εντελώς δωρεάν. Κλείσε το ραντεβού σου τώρα. Η σιγουριά της αποτροπής εκδήλωσης του κάθε κινδύνου ενάντια στον άνθρωπο και τα δημιουργήματα του. Swedish System Security σημαίνει ασφάλεια. Swedish System Security, η κορυφαία εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας για φυλάξεις κλειστών και ανοιχτών χώρων όλο το 24ωρο, όλο το χρόνο. Μελέτες, ολοκληρωμένα σχέδια, εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας. Swedish System Security, ασφάλεια με επώνυμη υπογραφή. Τσιμισκή 62, τηλέφωνα 2310-274-747 και 272-626. Μην αγχώνεσαι για το φετινό τραπέζι των Χριστουγέννων. Το Μετρόπολης 95,5 είναι εδώ και σε προσκαλεί στη μεγαλύτερη μάχη όλων των εποχών. Ξεκινάμε. Τη μάχη της Γαλοπούλας. Να κοίτα το πουλάκι. Στάθη. Να κάνω τη Γαλοπούλα. Να, λέ το Γαλοπούλα. Το χριστουγεννιάτικο γεύμα θα είναι by Μετρόπολης 95,5. Έχεις κερδίσει μία super duper γαλοπούλα, είναι όλη δική σου. Είμαι ο τυχερός της γαλοπούλας. Καλοφάγωτη, Αριστίδη. Ο τυχερός της ημέρας είσαι. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Γλουγλουγλου, καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σου, Γιάννη. Κάλεσε στο 2310-90-90-90 και κέρδισε εσύ στη μάχη της χριστουγεννιάτικης γαλοπούλας. Τρεις κληρώσεις καθημερινά. Διεκδίκησε τη γαλοπούλα σου, σαν να μην υπάρχει αύριο. Και να θυμάσαι, το δικό μας το πουλί είναι το καλύτερο. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Κλαίει με τον ΠΑΟΚ, κανείς δεν παίρνει τηλέφωνο. Να ορίστε. Άδειες οι γραμμές, δεν θες. Ούτε μία γραμμή. Όταν κλαίει ο ΠΑΟΞής. Ποιος θα πάρει τηλέφωνο, τι να πάρει να πει. Σιγάρι, κόκκινε. Ο ΠΑΟΞής για να το κλάμα του να έχει ισχύ και κασατζηδισμό πρέπει να αδικηθεί. Όταν ο ΠΑΟΞής δεν αδικείται. Να αδικεύεται. Ναι. Δεν το λες καλά. Του βιώθηκα το αδικεύεται. Αν δεν είναι αιματωμένος ο Φουκαράς που το δίραν, το καλό παιδί, το Κούρκουλο που πήγαινα στο Κατράκι, το ρίξαν στα χώματα κτλ. Άμα ο Κούρκουλος γίνει γαμπρός του Κατράκι, τελείωσε. Πάει, δεν υπάρχει. Λοιπόν, τα 390 είναι δικά σας. Σιγά μαζί μας είναι η αδερφή Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να έχετε μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και να τηλεφωνήσετε στο 18133. Αυτοί έχουν την πείρα, θα σας δώσω την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή. Οπότε για οριστική διαγραφή, αδερφή Κωνσταντινίδη, στο 18133. Μεγάλος μας χορηγός η εταιρεία Σκιάδης Βαροδήμος, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, με Σκόντα, με Kia, με Hyundai, με μια τεράστια γκάμα αυτοκινήτων τα οποία είναι τιμοπαράδοτα και με πολλά αξιόπιστα μεταχειρισμένα. Αυτό μας το λες. Μας το λες. Μπορείτε να τα κάνετε δικά σας. Μπορεί να μας παίρνει 200. Πηγαίνοντας εκεί. Με 200. Ναι, μπορείς. Ναι. Τσίμα τσίμα του ταβίου με 3-4 χρόνια. Όχι τσίμα, τσίκι τσίκι. Τσίμα τσίμα. Άκου τσίμα. Τσίκι τσίκι λέγεται. Τσίκι τσίκι. Τα ελληνικά σου, τα τουμπιώτικα μέσα. Περισσότερα στο 23, 15, 96. 5, 96.
Άσε με να πω ένα γκολφάκι να μας δώσει εκεί πέρα. Αβάντη μαέστρο, πότε θα πάρει ο ΠΑΟΚ διπλό? Αμάν ρε κρύε. Αμάρε κρύε. Οι Πακιστανούς κάνανε μπλε μαρέ στο ξύλο. Οι παοξίδες. Πήγα στην Ομόνοια να πουλήσουν μαγιά οι Πακιστανοί. Ρατσιστηλίκη που πουλήσαν, λέει τι έγινε. Όχι, τι ρατσιστηλίκη. Πάω εγώ να κάνω πορεία στην Αθήνα. Δεν μιλάω για επεισόδια εγώ. Ναι, μιλάω εγώ. Δεν μιλάω. Πάνε οι Πακιστανοί να πουλήσουν μαγιά. Στο τέλος δηλαδή έρθουν οι Πακιστανοί να μας πηδήξουν και όλα μέσα στα σπίτια μας. Του τραβάνε βρωμόξυλο οι παοξίδες. Ένα σουλτάν με ρεμέτ που κάνανε μπαούλο. Ορίστε. Όχι, περιμένω εγώ από εσά. Ε. Έλα. Άντε να χαρίσεις. Ορίστε. Ναι. Έλα, Γρηγόρη, τα κουπέλια τι κάνουν, τα κουπέλια. Καμιά μικιό δεν πήγε για του σώσει να πούμε. Καμιά μικιό. Καμιά μικιό. Ναι. Ακούς. Ένα κοπέλι έχω δίπλα. Βρήκε την περούκα ρε ταγάρι. Και τι κοπέλι. Εγώ εσένα θα σου κάνω την ενέσα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ας την ενέσα ρε πόντι όβλακα. Μην μπορεί, ας... να, μπορεί να του αρέσει. Άσε ρε μητόγκα. Θα το δώσω εγώ ρε πούστιδα. Κόπιε πάλι. Μη βρίζεις, ρε, του ξεφεύγει αυτό το ωραίο ούστι, του ξεφεύγει. Αλλά επειδή, είναι πόντιος, τι κάνετε, δεν παίρνει αμαρτία. Δεν παίρνει αμαρτία, απαλλάσσετε επειδή είναι πόντιος. Τον έκοψες. Καλημέρα. Απαλλάσσετε. Άλλαξε θέση με τον Άγιο Πέτρο Ραπτόπουλο. Τι άλλο θα δούμε. Πάμε. Καλημέρα. Ορίστε, ναι. Καλημέρα. Ναι. Ναι. Έλα, φίλε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είχα πάρει και την προηγούμενη εβδομάδα. Σε είχα πει τότε ότι ο κυριότερος αντίπαλος είναι ο Ολυμπιακός του ΠΑΟΚ. Γιατί ήταν ένα πόντο πίσω, ήταν τραγικός όλο αυτό το διάστημα, είχε την Ευρώπη την οποία δεν θα είχε από εδώ και πέρα και κάποια στιγμή θα ανέβει. Ένα αυτό. Δεύτερον, το πρόβλημα του ΠΑΟΚ είναι πολύ βαθύ. Όλα όσα λες για τον Βιερίνια έχεις απόλυτο δίκιο και επειδή είδαν ότι δεν μπορεί να παίξει μπροστά, το γυρνάνε τον back. Εξέτουν τον άνθρωπο να τον βάλουν back. Back. Αν δεις δύο φάσεις το πρώτο ημίχρονο, θα δεις ότι ο Μακ έχει γυρίσει μέχρι τη γραμμή του out πίσω για να μαρκάρει, σαν αριστερό back. Ο Βιερίνια ήταν εξαφανισμένος και σε δεύτερη φάση έχει ο Βιερίνια την μπάλα στα 3 μέτρα και έρχεται ο παίκτης που είναι 3 μέτρα πίσω από το Βιερίνια και σε 3 μέτρα απόσταση τον περνάει και τον προλαβαίνει. Αυτό είναι το χειρότερο γιατί ο Βιερίνια φημιζόταν για την ταχύτητα και την έκρηξή του. Έτσι. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί γιατί έχει κάνει το comeback, σε είπα. Έχει ανέβει. Κοίτα, Ελκαντουρί, άκου. Ελκαντουρί, άκου εδώ. Ελκαντουρί, Μακ Βιερίνια είναι σε πτωτική. Είναι για έξω. Όχι, είναι σε πτωτική πορεία. Ναι, δεν μπορώ να βάλω στην ίδια μοίρα Μακ, Ελκαντουρί και Βιερίνια. Είναι σε πτωτική πορεία. Δηλαδή, πάνε προς τα κάτω. Ναι. Δηλαδή, οι άλλοι του Ολυμπιακού πλην του Φορτούνη που είναι ανεμικός. Πάνε προς τα πάνω. Λοιπόν, πώς θα γίνει. Αυτό που να σου πω και κάτι άλλο. Ναι. Όποια ομάδα παίξει τον ΠΑΟΚ ψηλά άμυνα, έχει πρόβλημα ο ΠΑΟΚ. Ναι, πρέπει όμως να έχει και αντοχές για να παίξει μια ομάδα ψηλά. Πρόσεξε, τι σου λέω. Μέχρι το 30 λοιπόν είχε κατοχή ο ΠΑΟΚ γιατί ο Πανιώνιος είχε κλειστεί πίσω. Έπαιζε στον τέταρτο άμυνα. Μόλις ο Πανιώνιος ανέβηκε μετά το 30, ο ΠΑΟΚ έβαλε τον γκολ μόνο από λάθος του Πανιώνιου. Δεν έκανε άλλη φάση. Σε αντίθεση με τον Πανιώνιο που έκανε δύο φάσεις. Και αν θυμάσαι πριν βάλει τον γκολ ο ΠΑΟΚ, είχε φάσει ο Πανιώνιος να κάνει αυτό στον άμυνα. Δεν μου λες, φίλε. Χειρότερο εξάρι του πρωταθλήματος, α πάρουμε όλες τις ομάδες από Πλατανιά μέχρι Ολυμπιακό. Υπάρχει. Βάζω τον Γκάνιας, εξάρι. Πες μου, η ΑΕΚ έχει το Σιμόες. Ο Παναθηναϊκός έχει το Κουρμπέλι, το Σιλέ. Ο Ολυμπιακός έχει, ξέρω εγώ, το Ρωμάο. Συμφωνώ. Ο Πανιώνιος έχει τον Κόρμπο και το Σιώπη. Δύο εξάρι. Συμφωνώ. Πες μου, αν υπάρχει χειρότερο εξάρι στο ελληνικό πρωτάθλημα από αυτό το τοροφό τον Γκάνιας. Συμφωνώ. Ο ΠΑΟΚ έχει δύο αμυντικά χαφ σε κάθε παιχνίδι τα οποία είναι αργά. Είναι αργά και έχει την αριστερή του πλευρά που μπάζει. Επόμενος, καλημέρα. Εντάξει, και κάτι άλλο. Αυτό που λέει κάτι άλλο. Τελευταίο. Μίλησα αρκετή ώρα, φίλε. Κάτι άλλο. Ένα τελευταίο, ένα τελευταίο. Εάν ο Βιερίνια παίρνει 1,5 εκατομμύριο, ο Μάτος που είναι ανανεώσει, πόσα πρέπει να πάρει. Τέσσερα. Γεια σου. Γεια χαρά. 4 εκατομμύρια. Εγώ, αν μην ήμουν, θα πουλούσα τρέλα. Ναι. Στον παπά. Καλημέρα. Εγώ. Ναι, φίλε. Λοιπόν, θα απαντήσω πρώτα σε σένα στην ερώτηση που έκανες πότε θα πάρει ο ΠΑΟΚ διπλό, αλλά εγώ θα σου το πω διαφορετικά. Ξέρεις γιατί δεν πήρε το διπλό στη Νέα Σμύρνη? Για πες. Γιατί το είχε ο Τσάκ Νόρις στη τσέπη του. Καραγγέλης. Λοιπόν, ναι. Άκου λίγο γιατί σε πήρα εγώ για να μην ξεχνιόμαστε. Έχουμε ένα στοίχημα εγώ, εσύ και ο Κωστής ότι θα πάρει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα που είπα εγώ, εσύ είπες στην ΑΕΚ και ο Κωστής είπε τον ΠΑΟΚ αν θυμάμαι καλά. Ναι, 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 ναι. Ωραία. Εγώ πήρα απλά να σας πω ότι έχω σταματήσει από τότε να τρώω,
Να έχετε πάρει δύο μισθούς προκαταβολή όταν το σηκώσει ο Γαύρος. Φίλε. Τώρα θα σε πάρουν όλοι οι παοκτσίδες. Γι' αυτό πήρα να τους ανάψω λίγο. Καλά έκανε. Έναν άνθρωπο φοβάμαι στο φαγητό. Ποιον? Το Μάτζιο. Εσένα δεν σε φοβάμαι. Ούτε. Άμα κάτσει κεφάλι με το Μάτζιο, κινδυνεύει. Όχι γιατί είναι έτσι. Έχει τέτοιο μεταβολισμό που δεν έχει κάνει αμάλαιο ψέμα τώρα ο Ραπτόπουλος. Και ο κόκκινος έχει στο ποτό μεταβολισμό καλό. Φίλε, να φοβάσαι, Λάκ. Γιατί άμα το πάρει ο Ολυμπιακός, ούτε οι δύο μισθοί δεν σας φτάνουν. Τώρα εντάξει, με 150 ευρώ το μήνα, εμείς οι δύο τι θα κάνουμε. Καλημέρα. Το σύνολο εννοώ. Ναι, καλημέρα, ναι. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Λοιπόν, καλησπέριζα και την παρέα. Κώστας λέγομαι, Παοξής. Και παρακολουθώ τον ΠΑΟΚ από την αρχή του πρωταθλήματος. Και στην αρχή έλεγα να δώσουμε μια ευκαιρία στο Λουτσέσκου, μια ευκαιρία. Και σε επηρέασε ο γιος του κυρίου Σαββίδη. Ναι, αυτό το. Βγήκε να μιλήσει στο Instagram. Μπαμπά, τώρα. Μπαμπά και μπαμπά. Βγήκε και να μιλήσει τώρα, τον περιμένω. Βγήκε. Ναι. Δεν βγήκε, όχι. Ακόμα όχι. Όχι. Και δεν γίνεται τώρα αυτός ο ΠΑΟΚ να μην παίρνει τώρα ένα διπλό. Έχει φτάσει Δεκέμβριος, υποτίθεται πάει για πρωτάθλημα. Τώρα μέσα στην Τούμπα πώς έχει το απόλυτο ή οι άλλοι δεν παίζουν καλά, γιατί εντάξει δεν έχει καμία διαφορά ο ΠΑΟΚ τώρα εντός εκτός, τεράστια. Και το άλλο θέμα είναι ότι βλέπω τον ΠΑΟΚ μετά το κέντρο να μην μπορεί να βγάλει μια σωστή τελική. Και αυτό δηλαδή έχει θέμα στην τελευταία του πάσα. Και απορώ πως ακόμα είναι έξω ο Μπίσεσβαρ και έχει μέσα τον Εκαντουρί. Γιατί πιστεύω ότι ο Μπίσεσβαρ είναι αυτός που μπορεί να κάνει αυτή την τελευταία. Καλά δεν έμαθε ρε φίλε ότι θέλουν να φύγει ο Μπίσεσβαρ. Όχι, απορεί παιχτικά αυτός, δεν τον νοιάζει αυτόν. Αυτόν δεν τον νοιάζει. Αυτόν τον νοιάζει παιχτικά. Δεν τον νοιάζει τι μάνατζερ έχει, αν έχει μαλώσει, αν έχει πληρώσει το μάνατζερ. Δεν τον νοιάζει. Αυτόν. Δεν έμαθε ότι θέλουν να το διώξουν. Όχι, αυτό δεν το άκουσα. Την προηγούμενη εβδομάδα, δεν άκουσες που κατέσχεσε ο Γερμανός μάνατζερ για 110.000 ευρώ, έκανε μπλόκος λογαριασμούς, ότι στον ΠΑΟΚ θέλουν να τον πουλήσουν, ό,τι. Να ακούς και άλλες εκπομπές, φίλε, να είσαι καλά. Ναι, ναι. Παρακαλώ. Ανοδό, ανοδό, δοξαδρά μας φέρε μας την ανοδό, ανοδό, ανοδό. Και στο ψυχίατρο. Καλησπέρα από Δράμα. Θέλεις και απάντηση? Όχι, δεν θέλω. Λοιπόν. Θες και απάντηση? Ναι. Πάρ την απάντηση. Συνέχισε. 3.500 κόσμο μέσο όρο με 4. 3.500 με 4. Καμία άλλη ομάδα στη Β' Εθνική. Ο Άρης εχθές. Ο Άρης προχτές είχε 6-7. Απλά οι Δραμινοί πληρώνουν εισιτήριο και άλλοι τζαμπατζίδες. Ποτέ δεν μας λένε τα εισιτήριά τους. Προχθές ο ρεπόρτερ του Άρη είπε Άρης Μπόκα Τζούνιος 12.500 εισιτήρια. Η ξεφτύλα της ξεφτύλας. Ο φίλος σου δεν θα μας πει 12.500, μόνο ο Ραπτόπουλος είπε ότι μπήκανε μέσα αυτοί. Πάμε επόμενη γραμμή. Ο κύριος Καρυπίδης θα μας πει. Ο Καρυπίδης θα μας πει. Λέγε. Λοιπόν. Χαιρετισμού στο νοσηλευτικό προσωπικό από τα χειρουργεία της Γενικής Κλινικής. Στον πρώτο όροφο είναι τα χειρουργεία εκεί. Ξέρω ρε που είναι. Από πού ξέρεις? Ποιον εγχείρησες εκεί? Έδωσες τη ποτέ. Γυναίκα μου το καλοκαίρι. Τι, πλήρωσες λεφτά εσύ? Ναι, στο Μίλτο Θεοδόρου. Από τον Θεοδόρου. Ναι. Αποκλείεται. Θα έχεις καμιά ασφάλεια από. Δεν έκανε μηνίσκο. Μηνίσκο έκανε. Γιατί αθλήτρια είναι η γυναίκα και έκανε μηνίσκο. Φυσικά, ναι. Τι αθλήτρια. Για να είναι μια γυναίκα μαζί μου πρέπει να είναι αθλήτρια. Πάμε στον άλλο. Μεγάλη άντρα. Μηνίσκο έκανε. Νέα γυναίκα μηνίσκο έκανε. Και πώς τη λένε να δεις τώρα, βιοκλινική, στη Μητροπόλεως, πώς τη λένε? Βιοιατρική. Βιοιατρική, όχι ρε, άλλη είναι η βιοιατρική. Τι είναι αυτή, τι? Στη Μητροπόλεως. Ναι. Πρώην Γαλινός, πώς λέγεται? Διαγνωστικό τώρα είναι κόκκινο, εκεί σε βρίσκει. Όχι ρε, έχει και κλινική ρε είναι. Ναι, ναι. Άκου τους λέω, ναι, και ρυθμούς τα παιδιά εκεί. Μόστος. Ναι, όπου και να ακούνε, ναι. Έλα φίλε. Ορίστε. Ναι, ναι. Ορίστε. Έλα φίλε. Καλησπέρα. Καλώς τον. Γιατί κάνει μια ώρα απαντήσεις ρε φίλε, τι είναι αργός? Γιατί δεν ξέρω μέσα από το κινητό μου πως είναι κάποιος άλλος. Α. Λοιπόν, Αργιανός είμαι από Καστοριά. Πρέπει να είσαι μοναδικός εκεί. Δεν είμαι, όχι, είμαστε πολλοί. Δύο-τρεις. Αν δεν έρθεις να το πνίξεις τη λίμνη εκεί. Είμαστε πολλοί. Πολλά πτώματα εκεί. Από το 2002 είμαστε ο πρώτος στεγασμένος σύνδεσμος που υπάρχει. Έχει 12 άτομα σύνδεσμος, 7 άτομα έχετε. Έχει παραπάνω. Αν μπουν Πακιστανοί τους δέρνετε εκεί πέρα μέσα. Γιατί εμείς τους δέρνουμε, αυτό θέλω να πω και ήθελα, αυτό είναι το θέμα μου. Θέλω να πω ότι ξεφτύλα είναι για τον Άρη, γιατί ΚΑΕ Άρης να μπαίνει Τούρκος επενδυτής στο Διοικητικό Συμβούλιο και απορώ οι Θεσσαλονικοί Σαργιανοί τι κάνουν, η πλατιά μάζα του Άρη Θεσσαλονίκης γιατί δεν αντιδράει.
και υπομένει αυτή τη ξεφτύλα. Εδώ οι χρυσαυγίτες πουλάνε τα σπίτια τους σε Τούρκους. Και από τον Γιάννη στον Αριανό. Τούρκο τιμωρός. Τούρκο τιμωρός. Έλα, πάρε στον κόσμο. Καλημέρα, ναι. Δεν είναι γυρομέτρικα, Νίκο. Πάμε. Καλημέρα. Ναι. Πάμε, Γρηγόρη. Έλα. Μας βάλατε στον κουβά, βρε. Μην το λες, πονάει ο πισινός μου, να το πω έτσι. Πονάει ο πισινός μου. Ο άλλος έχει τρελαθεί από την αρχή της χρονιάς, πάει για πρωτάθλημα. Δεν πάει για πρωτάθλημα, μπαμπά. Το γραμμένο τι το βάλετε εκεί να κάνει, το σωσία του Βραζιλιάνου. Κωστάκη, 4 βαθμοί πήρε εκτός έδρας. Και τι να κάνω, να πάρει για άλλους. Ο Ολυμπιακός που δεν είναι στα καλά του πήρε 10. Και. Ο Ολυμπιακός που δεν είναι στα καλά του. Βιοκλινική λέγεται. Καλά. Αλλά επιτυχώς δεν παίρνει φέτος, γιατί του χρόνου ανεβαίνει ο Άρης, οπότε θα τους στερήσει πολλούς βαθμούς. Ανεβαίνει ο Άρης, ναι. Βέβαια ανεβαίνει και ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής, λοιπόν, κοίταξε, περίμενε, μισό λεπτό. Ο Ηρακλής για να ανέβει, τι πρέπει να γίνει, ξέρεις. Δεν φτάνει να βγει πρώτος. Υπάρχουν 8 όμιλοι στην Football League 2. Όσοι και να είναι. Βρε, κάτσε. Έχει πάρει μεγάλη φορά. Βρε, φορά πήρε. Έχει καλούς παίκτες. Δεν μου λες, η μία θέση, ξέρεις από ποιον είναι καπαρωμένη. Για την άνοδο, γιατί είναι δύο θέσεις που θα βγουν. Η μία θέση καπαρωμένη την έχει ο Μπέος. Γιατί την έχει ο Μπέος. Γιατί έχει και καλή ομάδα. Έχει ομαδάρα και του στέλνει ο γραμμένος. Αυτός που έριξε 4 γκολ στον ΠΑΟΚ. Στάσου ρε κόκκινε. Του στέλνει και διαιτητές Θεσσαλονικιούς. Δεν υπάρχει. Του έχει πάρει αγκαζέ του Θεσσαλονικιούς διαιτητές ο Μπέος. Οπότε η μία ομάδα. Και τον παίζουν καλά. Λέω εγώ σήμερα ότι είναι καπαρωμένη αυτή. Τον παίζουν καλά, κύριε. Οπότε δεν είναι τόσο εύκολο το ότι τα καταφέρει ο Ηρακλής. Και οι άνθρωποι του, οι οποίοι κάνανε απίστευτη προσπάθεια μέχρι τώρα, είναι μόνο άξια συγχαρητήριων. Και μακάρι να ευωδεί με άνοδο. Απλά είναι δύσκολο. Εξηγούμε στον κόσμο που δεν ξέρει. Μετά τη λήξη του πρωταθλήματος, από 4 ομίλους οι πρώτοι θα κάνουν μήνυ πρωτάθλημα 6 αγωνιστικών. Εντάξει, Γρηγόρη, ο Ηρακλής ακούς είναι πολύ δυνατή ομάδα. Άστο. Ρε φίλε, αν το θέλεις μία, εγώ το θέλω χίλιες. Άμα παίξει με την 33 θα την διαλύσει. Εγώ το θέλω χίλιες, πλάκα μου κάνει. Πάμε με τον Ηρακλή, μας έριξες επόμενος. Καλημέρα. Θα σας δώσω δύο μπουκέτα. Μη. Αντί Ηρακλειδέα. Ναι. Έλα. Ορίστε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γιώργος Παοκτσής από Σαμοθράκη, τι κάνουμε. Καλώς Σαμοθράκη. Καλώς Μπατζή. Έφυγες από το ένα νησί, πήγες στο άλλο, το βούλιαξες αυτό. Τι να κάνω, ρε Γρηγόρη. Πέρα με την καταστροφή. Μόλις πήγες, πλημμύρισε. Είναι δυνατόν, ρε. Σταμάτα. Ούτε ο ράπνα ήμουνα. Να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Υπεύθυνη απάντηση θέλω. Ναι. Αληθεύει ότι έχει τόσο πολύ ψάρι Σαμοθράκη, δηλαδή όρεξη να έχει να ψαρεύεις. Νησί είναι, Γρηγόρη, έχει ψάρι. Εντάξει. Πολύ πέτρα βέβαια έχει. Όχι, μου είπαν ότι είναι το καλύτερο νησί για ψάρεμα. Είναι η χαρά του ψαροτοφεκά. Ισχύει δηλαδή. Είσαι ψαροτουφεκάς, Γρηγόρη, πάρε και να... Όχι, να στείλω κανένα φίλο μου να βγάλει γι' αυτό. Λοιπόν, στην γραμμένη είμαστε. Ναι. Δεν μου λέτε μια είδηση που διάβασα στο μέτρο σπορ για Ουζουνίδη, ισχύει? Η είδηση είναι, φίλε, ότι μέχρι να πέσει ο Μίκλη δεν φεύγει ο Λουτσέσκου. Καλά, εντάξει, όταν στηρίζεις τον προπονητή την άλλη μέρα φεύγει, αυτά τα ξέρουμε στην Ελλάδα. Δεν ξέρω, τώρα δεν είναι. Αυτός ο προπονητής δεν κάνει, αφού φαίνεται, εντάξει. Αριστερό μπακ δεν υπάρχει Βιερίνια, ο Ράπ έχει απόλυτο δίκιο. Θέλει να ενισχύσει τα χαφ και με βάζει τον Πέλκα, ποδοσφαιριστής Πέλκα δεν υπάρχει εκεί στα χαφ. Στα χαφ δεν υπάρχει. Στα δεύτερο φόρο υπάρχει. Στα χαφ δεν υπάρχει. Στα δεύτερο φόρο που δεν παίζει. Αν και το τελείωμα προχθές δεν μ' άρεσε που έκανε. Τέλος πάντων. Ναι. Πριν και όποιος τον αφήνει απ' έξω, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να καταλάβω σε ένα τέτοιο μάτς που κυνηγά στο σκορ και θες την νίκη, γιατί ο Μπίζεσβαρ δεν μπορεί να παίξει μισή ώρα. Γίνεται μια σέντρα από αριστερά. Ναι. Και πάει ο Κουλούρης αντί να βάλει το κεφάλι, βάζει το στήθος, την πετάει out την μπάλα. Ναι, φοβερά πράγματα. Αυτά δεν γίνονται από επιθετικό τώρα του Πάουκ του Σαββίδη, δεν γίνονται αυτά τώρα. Εντάξει, με το στήθος να βάλει την γκολ. Δεν γίνεται. Λοιπόν, Γρηγόρη, ναι. Μια ερώτηση. Στον όμιλο του Ηρακλή, πόσοι πέφτουνε? Δεν έχει να κάνει με καζούρα για το Ηρακλή. Έξι πέφτουνε. Γιατί είναι στην άουσα εκεί πέρα το ξαδερφάκι μου προπονητή, γι' αυτό ρωτάω και ενδιαφέρομαι. Λοιπόν, Γρηγόρη, είχα στείλει και μήνυμα. Λίγο κάτι να γίνει με τις προβλέψεις κακομοίρας για το Σαββατοκύριακο. Ό,τι δεν αφορά. Κατάλαβες τι λέω. Μισό λεπτό. Μπράβο. Παίρνει σε δύο κλητήρες. Ναι, ρε, εντάξει, επειδή είστε εκεί μέσα. Εγώ με σας μιλάω, αν μπορείτε να πείτε μια κουβέντα. Γιατί δικό σας δεν μπορώ. Δικό μας είναι, αλλά εμείς δεν φορτίζουμε. Τι πρόβλημα υπάρχει, για να καταλάβω. Κώστα, θυμώνει γιατί ανεβαίνει το πρόβλημα. Δεν έχει μέτρο σπορτ εδώ πέρα εφημερίδα. Κοιτάω τις προβλέψεις σας στο site. Και. Οι προβλέψεις σας ανεβαίνει μετά το απόγευμα του Σαββάτου. Εγώ Σαββάτο πρωί θα να πάω παίξω στοίχημα. Χάνω το μεσημεριάνο τη 3 ώρα το παιχνίδι, ας πούμε, που προβλέπετε. Να μην γράφουμε για το Σάββατο τότε. Κατάλαβες, δηλαδή ανεβαίνει πολύ αργά το Σαββάτο. Εντάξει. Θα το δούμε. Εντάξει. Καλή συνέχεια, παιδιά. Καλή συνέχεια. Bye. Έλα, φίλε. Έλα. Oh. Πώς καταντήσαμε. Γιατί έπαθες.
ασχοληθούμε με τον Άρη και με τον Ερακλή. Ε, είδες. Πώς καταλήξαμε. Δεν μου λες αυτό που λέει. Μάλιστα. Εσύ που τα ξέρεις όλα. Τα ξέρουν. Υπάρχει ομάδα. Ναι. Δεν ξέρω εγώ, γι' αυτό ρωτάω. Ναι, ναι. Από την αρχή του πρωταθλήματος να μην έχει σχηματίσει τουλάχιστον 7 άτομα, 7 ποδοσφαιριστές που να έχει το κορμό του. Κορμό δεν έχεις. Έχει ο Πάο κορμό. Τερματοφύλακας, ένας. Μάτος, δεξί μπακ, 2. Τζίμι Ροτ, 3. Τζίμι Ροτ, 3. Από εκεί και πέρα, θα σου πω. Το χάος. Το χάος, ναι. 3 έχει. Λοιπόν, τι κάνουμε, τι θα γίνει δηλαδή. Προχθές μας είπε ο Γεννητσιώτης, πρέπει να σοβαρευτούμε να παίξουμε δυνατά. Χθες ο Χουλούρης τα ίδια μας είπε. Εγώ τι να κάνω τώρα. Ο τίποτα, εσύ. Δεν πήρα να σε βρίσω, ούτε να μου πεις τι γίνεται. Όχι, αν τολμάς βρίστον. Όχι, τι. Όταν είναι να το βρίσω. Θα έρθει να σε πρίξει. Αλλά εδώ ρωτάω εγώ τώρα να μου απαντήσει γιατί ξέρει 5 πράγματα παραπάνω από μένα. Αφού πώς ξέρει, ο άχρηστος μας δίνει διπλό τον ΠΑΟΚ. Πάμε φορτώνουμε 3 καθήκες, 2 γιδοπρόφατα και μια ελιά και τα χάνουμε. Σου δώσα το αγρίνι. Ισχύει. Είδες με τον ΠΑΟΚ με έκανε τρόπο. Είδες εχθές. Είδες την Μπαρτσελόνα τι κολακιώθηκε. Ναι, γιατί. Δεν μ' άρεσε η Μπαρτσελόνα. Υπάρχει μια διαφορά. Το στοίχημα είναι τίχη. Ούτσενα, ο Πάπα. Ούτσενα, μισό λεπτό. Οπα. Για να συνεννοηθούμε. Οπα, οπα, οπα. Στην Ισπανία, αυτό το λένε ανθρώπινο λάθος. Ναι. Στην Ελλάδα θα λέγανε. Αυτό εσύ που έχεις στείλει στο κουβά, 100 φορές τι λέγεται. Εγώ έστειλα στο κουβά. Ναι. Ήθελες να τα ακούσεις. Δεν μου λες. Ήθελες να τα ακούσεις. Πώς έστειλα στο κουβά. Τώρα προηγουμένως τι είπες. Και ο πισινός μου με πονάει. Από τα 11 παιχνίδια που σου έδωσε το Σαββατοκύριακο βγήκαν τα 8 και μου λες πήγες κουβά. Τα 3 θα σε πει. Κοίταξε να δεις, όταν δίνεις τα να μην δίνεις 11, να δίνεις 4. Τέλειωσε. Εγώ σου είπα πώς να κάνεις τη δουλειά σου. Με συγχωρείς γιατί μπερδεύεσαι τώρα. Κοίταξε να δεις. Εσύ κάνεις τη δουλειά σου, σου λέω λοιπόν. Από τα 11 παιχνίδια που σου έδωσε το Σαββατοκύριακο. Για βγάλουμε ακριβώς. Τα 8 βγήκανε. Και μου λες έσκλα διάβαστο. Έχασε. Ρε φίλε, σου λέω παίξτε όπως θα παίζω εγώ. Τέλος πάντων, το θέμα είναι το εξής. Άστο το στοίχημα είναι και τύχη. Ο ΠΑΟΚ τι είναι. Ο ΠΑΟΚ τι είναι. Ναι. Ελδέ. Ο ΠΑΟΚ είναι Ελδέ. Δημόσιο, άστο. Φύγε, δηλαδή, επόμενη γραμμή, να... φύγε. Πάει να ξεχάσουμε για φέτο. Φύγε, πάμε. Όχι, δεν είπαμε αυτό το πράγμα. Πάμε, μάλιστα. Ναι. Έλα φίλε. Κλείσε το ραδιόφωνο, τον υπολογιστή ότι διάολο είναι αυτό που κάνει θόρυβο. Ναι. Πάμε στον επόμενο κύριο. Έλα φίλε. Μ' ακούτε? Σ' ακούμε, ναι. Πειράζοντας του ΠΑΟΚ είμαι. Καλά να πάθεις. Ο Λουτσέσκου είναι απαράδεκτος για μένα. Γιατί? Κακός... Γιατί δεν στείνει καλά την ομάδα. Πώς αντιζε... Τι λάθος έκανε? Βγάζεις Τίμηρο, το οποίο τρέχει ακατάπαυτο σε όλο το γήπεδο και με βάζεις μέσα τον Μπρίγιοβιτς και λάθος αλλαγές, τελείως λάθος. Και με τον Ολυμπιακό, σε όλα τα εκτός. Στείνει λάθος την ομάδα. Μεγάλη ζημιά για τον ΠΑΟΚ. Πού είναι αυτός ο προπονητής στον ΠΑΟΚ. Με τον Ήβιτς ο ΠΑΟΚ ήταν 8 βαθμούς μπροστά. Τον Τζίμιρο όταν τον έβγαλε δεν έβαλε. Τον Μπέλκα έβαλε. Τον Μπέλκα έβαλε, όποιον έβαλε. Δεν τελείως λάθος αλλαγές όλες ραπ. Ποια είναι η άλλη αλλαγή. Δεν με βγάζεις κουλούρι και με βάζεις μέσα τον Μπρίγιοβιτς. Με κατά στον κάμπος. Δεν ξέρω τι γίνεται με αυτόν τον παίκτη, ρε παιδιά. Υπάρχει κάποιος δόλος μέσα στην ομάδα να. Ποιο να βάλει εκεί. Ποιο να βάλει εκεί. Ναι. Να βάλει μέσα τον. Πέλκα. Ή να βάλει τον Εξτρέμ. Βάλει τη Λεγιανίδη. Τον έβαλε. Φύγε. Γεια σου φίλε. Γεια σου. Άστο να πάει στο διάλο. Φτηνή κριτική κάνεις. Αυτό δεν είναι κριτική. Να βάλει τον δεν ξέρω. Ορίστε. Επόμενος κύριος. Μάλιστα. Γεια σας. Όταν κατηγορούμε. Το ίδιο κάνει. Το χάσα εγώ όμως. Κι άλλο ένα εκατομμύριο Έλληνες. Κι άλλο ένα εκατομμύριο Έλληνες. Εντάξει. Άλλο θέλω να σας ρωτήσω τώρα. Έχω παίξει Arsenal Σαραντί, έτσι λέγεται η ομάδα. Ναι, με την... Αργεντίνη, ναι. Ναι, Αργεντίνη Ταγιαρές. Την έχω παίξει Άσο. Παλμέιρας Μποταφόγκο την έχω παίξει Χ. Περίμενε, ρε, περίμενε, μην βιάζεσαι. Χθες το βράδυ γίνανε αυτά. Σήμερα παίζουνε. Α, και με ρωτάς να σου πω τι θα κάνουνε. Δεν τις ξέρω τις ομάδες. Α, δεν αν τον έλεγε για την Ίντερ Τούρκου με την Τούρκου, θα ήξερα να σε πει. Ναι, ναι. Λόγω λιμάνιου. Έτσι. Επειδή έχω πάρει δόση με εφοπλιστές. Έτσι.
Θα σας πω πάντως ότι η Αϊτχόφεν που είναι στη β' κατηγορία της... Η δεύτερη ομάδα του Αϊτχόφεν. Η δεύτερη ομάδα του Αϊτχόφεν την έχει αυτή τη στιγμή 3. Και τι σημαίνει αυτό που θα κερδίσει. Δεν ξέρω το πρωτάθλημα. Είναι τόσο καλή. Θα ρωτήσω το Μάλτι, ειδικό σου είναι εκεί. Γεια. Γεια, γεια. Βλέπε εδώ. Ναι. Πανιόνιο Πάοκ διπλό. Ναι. Το χάσα. Σάουθαμπτον Έβερτον Άσο. 4-1. Βιγιαρεάλ Σεβίλη διπλό. 3 φράγκα το διπλό, 2-3. Ναι. Ατρόμου Παναθυμαϊκό 1-1. Το χάνω. Ναι. Ρούμπι Καζάτη Σεκά Μόσχα 0-1. Ναι. 2,2. Νις Λιόν διπλό. Ναι. 2 φράγκα 0-5. Ναι. Μπολόνια Σαμπτόρια over 1-90. 3-0. Λακορούνια Μπιλμπάο over 1-90. 2-2. Κολονία Χέρτα over λίγη 0-2. Και τα δύο γκολ γκολ. Πας για ένα ξάνδι γκολ γκολ και έρχεται ο Ολυμπιακός γκολ γκολ. Έχεις στην πρόταση την τέταρτη. Ρε φίλε μισό. Πιάνω τα 8 από τα 11 και μας λέει το δουστήλαμα κουβά. Η Ιεροσιλία είναι. Η Ιεροσιλία. Τι αγάπη. Αχάριστος. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Μέχρι να τελειώσω αυτή την πρόταση, θα έχεις κατεβάσει όλη τη δισκογραφία του αγαπημένου σου pop τραγουδιστή. Και ας φοράς μπλούζες metal. Γιατί τώρα ήρθε το Wind Fiber με ταχύτητες που σε ξεπερνούν. Νέα προϊόντα με οπτικές σύνες φέρνουν ταχύτητες 100 και 200 Mbps σε 800.000 σπίτια και επιχειρήσεις. Ζήσε και εσύ το ίντερνετ του αύριο σήμερα. Απόκτησε το τώρα στο wind.gr κάθετος Fiber και στα καταστήματα Wind. Δείξε ποιος είσαι. Με τη Wind. Λοιπόν, λέω φέτος τα Χριστούγεννα να μην το παρακάνουμε με τα στολίδια. Να, ας πούμε, να βάλουμε αυτό το όμορφο αγγελάκι πάνω στο τραπέζι. Ή να πάρουμε και αυτό το ψηλό δέντρο. Είναι και φτηνό. Και αυτές τις μπάλες. Και τις γυρλάντες. Και τα φωτάκια. Έχει και πολύ όμορφα σερβίτσια χριστουγεννιάτικα. Φέτος τα Χριστούγεννα μπορούν όλα στο σπίτι να γίνουν τόσο γιορτινά όσο πουθενά. Γιατί στον Σκλαβενίτη θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από χριστουγεννιάτικα στολίδια και διακοσμητικά, ποιοτικά και διαλεκτά. Σας περιμένουμε στα νέα υπερμάρκετ μας στη Θεσσαλονίκη. Περιφερειακή οδός Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης. Εμπορικό κέντρο Μακεδονία, το Μπάζι 15. Εμπορικό κέντρο One Σαλόνικα, Γιαννιτσών και Κολέτη. Σκλαβενίτης. Τόσο φθηνά όσο πουθενά. Πόπο ποικιλία! Κυριά, αλαντικά, λουκάνικα, όσπρια! Το γυρίσαμε στην ποιότητα, βλέπω! Από πού τα πήρες? Από το Τσοτήλι! Το χωριό σου? Το παντοπολείο μου! Βρίσκω τα πάντα εκεί! Εκλεκτά προϊόντα! Οικονομικά και ελληνικά! Και τώρα, με κάθε έκδοση νέας κάρτας μασού της Visa της Eurobank, μέχρι 15 Δεκεμβρίου, κερδίζετε 40 ευρώ για αγορές από τα καταστήματά μας. Στούκι.gr. Γι' αυτό, μετά μην πείτε εμείς, τους δίνατε τους Πακιστανούς. Και καλά τους κάνατε. Η Κατερίνα ρωτάει αν επιτρέπονται οι γυναίκες στο λαϊκό δικαστήριο. Και πες την οδό που είναι το μαγαζί που θα γίνει το δικαστήριο. Τι να επιτρέπονται. Αν επιτρέπονται οι γυναίκες. Επιτρέπονται. Ναι, οδό. Αυτά που ήταν κάτω. Και αντιδράσαν έτσι, γιατί έπρεπε να αντιδράσουν έτσι. Ναι. Για το λόγο ποιον. Για το λόγο ποιον. Έρθει κάποιος στο σπίτι σου. Ναι. Και σου πουλήσει μαγιά, λογικό δεν είναι. Άμα έρθει κανένας. Δεν ξέρω εσείς γιατί δεν λέτε τίποτα και το περνάτε στον τούκου. Αν ήταν κάποιοι άλλοι θα το κάνατε πρώτο θέμα. Εσύ τι είσαι τώρα, Χρυσαυγίτης? Όχι αγόρι μου, δεν είμαι Χρυσαυγίτης. Πατριώτης τι είσαι? Ο κόκκινος με ξέρει πάρα πολύ καλά. Πασοξής. Εφόσον σε ξέρω καλά, γιατί δεν μου έρχεσαι αυτή τη στιγμή. Να καταλάβω. Ρωτάω κάτι. Μπορώ να σου πω, κοκκινέ. Ερώτηση. Το μόνο που μπορώ να σου πω, είτε είμαι συνεργάτης στη Mercedes. Ωραία. Πουλάνε ανταλλακτικά. Ωραία. Αυτό μόνο μπορώ να σου πω. Καλύφτηκα. Σε ρωτώ κάτι. Μιλάω ποτέ για επεισόδια? Δεν έχει σημασία αυτό. Πρέπει κάποια στιγμή να μιλήσουμε όμως. Εσείς πείτε ό,τι θέλετε. Εγώ δεν μιλάω. Συγγνώμη ρε φίλε. Εσείς... Έχω μια αρχή. Στάσου ρε φίλε. Γιατί να την παραγώ. Στάσου ρε φίλε. Παοξίζεσαι φίλε. Πες μου. Όχι, δεν είμαι. Είπα Ηρακλειδέας είμαι. Ηρακλειδέας. Ωραία. Ναι. Και καλά κάνανε. Δεν μου λες φίλε, αυτό στη θύρα 10 μπορεί να πάει να το πει. Στη θύρα 10? Ναι, ναι. Γιατί επειδή είναι η περισσότερη αναρχική και αυτό. Ναι, 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 μπορεί να πα. Τα περισσότερα, άκουσα να σου πω, τα περισσότερα παιδιά με γνωρίζουν εκεί. Θα σε σπάσουν το ξύλο. Εγώ είμαι 55. Θα σε κάνουν μπαύρο. Λάθος κάνεις. Αλλά.
Λάθος κάνεις. Έχουν και φωτογραφίες μου εμένα από, από τις εκδρομές που έχουμε κάνει. Καλά, ρε φίλε, ιδεολογικά ο Ηρακλής ανήκει στην αριστερά. Τώρα εσύ πώς βρέθηκες. Τι σημασία, το δίκαιο, ποιο είναι το δίκαιο, ρε Σιραπτόπουλε? Ποιο είναι το δίκαιο? Το δίκαιο ποιο είναι, δηλαδή να έρχονται στη χώρα σου, να σε βρίζουν, να περάνε μπροστά από τα γραφεία του ΠΑΟΚ οποιοδήποτε και να του λένε διάφορα και να κάνουμε το παγώνι εμείς. Δεν πρέπει να αντιδράσουμε. Αν έρθω στο σπίτι και σε βρίζω, τι θα με κάνεις? Συγγνώμη, ρε φίλε. Δεν θα με δείρεις. Δεν θα με ορμήξεις τέλος πάντων. Κοίταξε να δεις. Τις προάλλες, μια φίλη μου, η ιδιοκτήτρια ταβέρνας, η κυρία Μέρη, η εγγονή της, μπήκε να μπει στο σπίτι της και η πόρτα δεν μπορούσε να την ανοίξει. Ήταν μέσα κλέφτες. Πήρα τηλέφωνο την αστυνομία και η αστυνομία την είπε: φύγε, σε παρακαλούμε πάρα πολύ, να φύγουν και οι κλέφτες. Φύγαν και οι κλέφτες, η αστυνομία δεν τους συνέλαβε και μπήκε μέσα στο σπίτι και τη διαρρήξανε. Απαράταμε, ρε φίλε, πάμε στον επόμενο. Τι μα λες τώρα, στη χώρα σου. Φυσικά στη χώρα σου και στο σπίτι σου πρέπει να είσαι θωρακισμένος. Αυτοί κάναν διαδήλωση και πιο κάτω ήταν κάτι χρυσαυγίτες. Αυτοί νομίζαν ότι οι παοξίδες ήταν χρυσαυγίτες. Ή μπορεί να υπήρξαν και παοξίδες χρυσαυγίτες εκεί πέρα. Αυτό θα έγινε. Και έπεσε ξύλο μεταξύ παοξίδων χρυσαυγητών, που για μένα παοξής και χρυσαυγίτης απαγορεύεται να είσαι. Τι, γιατί κατέβηκαν εκεί? Σταμάτα λίγο, σταμάτα. Κάναν διαδήλωση. Ποια διαδήλωση? Γιορτάζανε για έναν Άγιο. Είναι... Λοιπόν. Ούτε ξέρετε, ρε. Ό,τι παπαριά θέλετε. Διαδήλωση, διαδήλωση. Ποια διαδήλωση? Γιορτάζανε έναν Άγιο που έχουμε. Ωραία, και τι έγινε? Για γιορτή κατέβηκαν. Λοιπόν. Δεν πήγαν για να πλακωθούν. Πρόσεξε, ρε κόκκινε. Πρόσεξε, ρε κόκκινε. Πρόσεξε, ρε κόκκινε. Παοξής και χρυσαυγίτης δεν νοείται να είσαι. Άλλη ιστορία είναι. Άστε. Όταν στην Τούμπα από τους 30.000 στο μάτς με τον Ολυμπιακό, οι 15.000 είναι Πακιστανοί, Μαύροι, Αλβανοί, Ρώσοι και οι 15.000 είναι Έλληνες. Δεν μπορείς ιδεολογικά να είσαι παοξής και χρυσαυγίτης. Δεν κολλάει. Εσύ το λες αυτό. Πάμε στον κόλπο. Εσύ τι λες δηλαδή? Εγώ λέω ότι ο καθένας μπορεί να πιστεύει ότι θέλει. Ναι, όταν λέω είμαι παοξής και πανηγυρίζω με 4.000 Αλβανούς, 3.000 Πακιστανούς, τα γκολ του Ολυμπιακού στην Τούμπα, δεν μπορώ να είμαι χρυσαυγίτης. Από τη στιγμή που ήδη. Άμα βγουν δηλαδή έξω από το γήπεδο, θα κυνηγάει ο παοξής, ο χρυσαυγίτης, τον Πακιστανό που είναι παοξής. Δεν γίνεται, μπερδεύεται η δουλειά. Από τη στιγμή που ειδικά εσύ υιοθετείς την παγκοσμιοποίηση. Ναι. Δεν μπορεί να μιλάς για αυτό. Ναι, αλλά εγώ ούτε χρυσαυγίτης είμαι, ούτε παοξής, ούτε Πακιστάνος. Δεν σε κατηγόρησα. Ναι, όχι, δεν είμαι τίποτα. Αλλά δεν μπορείς. Δεν γίνεται. Να τους χρεώνεις. Το χρεώνω. Όχι, δεν μπορείς να είσαι χρυσαυγίτης και παοξής. Πώς είναι λάθος? Δηλαδή, αγκαλιάζομαι με τον Πακιστανό στον γκολ με τον Ολυμπιακό και μετά τον κυνηγάω απόξω. Δεν γίνεται, ρε κόκκινε. Αφού όποιος πατάει στη Θεσσαλονίκη, Κούρδος, Μαύρος, Κίτρινος, Μπλε, Κινέζος, είναι παοξής. Κατά 90%. Άμα θέλουνε να πούνε έξω οι ξένοι από την Τούμπα, δεν τους θέλουμε, να μείνουμε μόνο οι Έλληνες. Θα παίξουνε ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και θα έχουν 8.000 κόσμο. Ωχ, Θεέ μου. Ωχ, Θεέ μου, ναι. Ναι. Έλα ρε, 10 ώρες μιλάτε, ρε. Καλώς τα χώρι μου. Πού είσαι που λένε μου. Τι ακούω σήμερα, ρε. Κλεωμένη μου. Πώς φαίνεται ο μπαϊσέξουλας δίπλα μου? Τι γίνεται, ρε γάμο? Τελικά μπήκατε μέσα με 12.000 εισιτήρια με την Μπόκα κλεωμένη. Ο ρεπόρτερ το είπε, τον άκουσες? Όχι, δεν μπήκα. Αν δεν τον άκουσες. Άσε που είναι και άπλας ο Καρυπίδης. Λοιπόν. Τον έκανε άπλο ο άλλος. Τι ακούω σήμερα πάλι? Διπλό λέει, εσπρέσο μόνο θα πάρεις λέει. Άκου τι είπε. Θυμήθηκε το μάτς με τον Ολυμπιακό Βόλο. Πού του θυμήθηκε αυτό? Πού ήταν ο καλύτερος παίκτης του Ντίνος Ηλιόπουλος, αν θυμάμαι καλά. 4-2 δεν είχε λήξει. Αλλά δεν άκουσε τίποτα για την αίτητη ομάδα της πόλης, για το αφεντικό της πόλης. Ποιο είναι αυτό το Άρη? Πώς τους καταπίνουμε, ρε Κωστάκη, έτσι φέτος, ρε. Αυτό ταιριάζει, Γιάννη, ότο, στι. Αυτό. Εκείνο τον κύκλο παπίστο τον έχεις δει, το Βελιζίσι. Εκείνος, ρε. Εκείνος, ρε, αυτό που λέει, άμα ήταν φέτος Super League και έβλεπε αυτούς τους, πώς τους λένε εκεί, τον Μπόλετ και τον Λόλετ, και τους μελαμψούς που είναι στην ομάδα της Μικράς Ασίας, που όπου κάτι φάπες που θα τους έριχνε. Τώρα φαντάζεσαι τώρα τον Μπέλκα, έτσι, να κάνει μια διείσδυση και να βγει μπροστά του τώρα ο Βελιζίσις. Δεν θα πει μαμά βοήθεια και θα φύγει. Κλείσε. Απλώθηκες πολύ. Πάμε επόμενη γραμμή. Απλώθηκες. Πέμπτος από το τέλος. Αποθρασύνθηκε. Ναι. 5-5 έκανα. Ο Μαλιαρός. Ο Κούνδωρος να πούμε. 5-5 ο Μαλιαρός. Ναι. Πάει ο Φαλακρός. Ναι. Έλα, ρε. Έλα, φίλε. Έλα, τι κάνεις? Καλώς τον. Νίκος, Αμφιλοχία, καλά είσαι? Αμφιλοχία, ναι, έλα, δεν καλά. Δεν είχα σκοπό να πάρω, αλλά πήρες. Το προπροηγούμενο και φρίκαρα, γι' αυτό σε πήρα. Φρίκαρες. Θα σου κάνω λοιπόν ένα ρητορικό ερώτημα, η απάντηση είναι πασιφανής, θα το κάνω όμως για την οικονομία της κουβέντας. Εντάξει. Σκέψου λοιπόν, Κωστή, στο Φανάρι, Βόσφορο, Κωνσταντινούπολη,
των φώτων που βγαίνουν πατριάρχης και ρίχνουν το σαυρό σε μια λοιπόν θρησκευτική τελετή των Ορθοδόξων να πλακώσουν τον παδί της Μπεσίκτας και να μας πετάξουν στη θάλασσα. Ναι. Για πες μου λοιπόν, γιατί είδα μια πραότητα χθες, μια πολύ έτσι χαλαρότητα στην αντιμετώπιση του φαινομένου με τους μάγκες τους Μακεδονομάχους, ναι, που βάραγαν πολίτες σε μια θρησκευτική τελετή. Και λέω ρε παιδί μου, δηλαδή γιατί αυτή έτσι η απάστη, γιατί αυτός έτσι ο... γιατί αυτή είναι ο θρότητας, δηλαδή αν συμβεί κάτι αντίθετο, θα τρελαθούμε. Εντάξει, φυσιολογικό είναι, αλλά αν πάνε οι Πακιστανοί στην Τούμπα θα πούνε είναι ο λαός του ΠΑΟΚ. Και είναι περισσότεροι από τους Αριανούς. Πάντως αν πειράξουν Ορθόδοξο στο φανάρι θα τρελαθούμε. Κατάλαβες, εκεί θα βαρέσουμε κόκκινο. Τι να σας κάνω ρε παιδιά, έχετε γίνει δεξί, αριστερή, μουσουλμάνοι, χριστιανοί, ορθόδοξοι, ανορθόδοξοι. Το κόκκινο στη λέγεται το χθεσινό, δεν πήρε θέση. Κότα είναι, δεν πήρε θέση. Δεν παίρνει θέση. Δεν μου λες φίλε, αμάξου ποτέ να τοποθετηθούμε για επεισόδια. Χέστης είναι, τι να πει. Βρε, ποια επεισόδια, εδώ μιλάμε για φασιστικό πέσιμο, τι επεισόδια λες. Είναι κάποιοι που κάνουν μια ιερή τελετή και πάνε δική μας και σκουπανάνε. Από ποιον έμαθες ότι είναι η ιερή τελετή? Μα έχουν θρησκευτικές τελετήδες. Από ποιον άκουσες ρε φίλε, μόνο εγώ στο είπα ότι ήταν τελετή. Όλοι οι άλλοι νομίζαν ότι κάνα διαδήλωση. Κόκκινε, αγόρι μου, έχεις εξομολογηθεί για τα αμαρτήματα που έχεις κάνει. Την διακυβέρνηση Πασόκ. Φάει κρυθαράκι. Στον ελληνικό λαό απολογήθηκες, εξομολογήθηκες ο πνευματικός σου. Δεν μου λες, για το βλαμμένος πήρες και πτυχίο ή είναι φυσικό έτσι χάρισμα? Φιλιά Κωστή, σ' αφήνω. Προφανώς είναι φυσικό χάρισμα. Αν εξομολογήθηκες. Γιατί και ποιος είναι ο Πάτερ Γκομένιους? Ναι. Εσύ διαφημίζεις το χριστιανιλίκι. Εγώ δεν δήλωσα, δεν διαφημίζα ποτέ. Ο Άγιος, ούτε είπα ότι είμαι καλός χριστιανός. Ναι. Ούτε είπα. Μας είπες για τον Χριστόδουλο ότι πέθανε φτωχός και εκεί του βρήκανε 4 τόνους χρυσά. Αυτό το δημοσίευμα. Ναι. Να πεις το βλάκα που στο έδωσε είναι του 11. Ναι, ναι. Και από τότε έχει απαντηθεί. Ναι. Τι έχει απαντηθεί? Τα χρυσά κουμπιά και αυτά και ο κόσμος πεινάει. Δεν είναι δικά του ρε φίλε. Πήγανε δωρεά. Γιατί δεν έχει. Γιατί δεν τα έκανε δωρεά σε κανένα φτωχό αυτό? Τα έκανε δωρεά. Πού? Σε ίδρυμα για παιδιά. Τόσο βλάκα είσαι. Πού ποιο ίδρυμα? Αυτό βρήκαμε μέσα εκεί. Αφιέπαιδωρε. Το 2011 έχουμε 17. Γι' αυτό λοιπόν. Θυμηθήκατε τον Χριστόδουλο. Ο οποίο τα έκανε δωρεά. Τα άφησε διαθήκη του. Και εσύ τον κατηγορείτε. Άντε ρε και φταίμε χέρια. Άντε κουρούμε χέρια. Πάλι ο μπουγάτσα τώρα. Θε να γίνει και δικαστή. Άντε ρε πάμε στον κόσμο. Ναι. Κάικε. Κλείστε ένα διόφωνο ρε φίλε. Το κλείσα. Έλα, μίλα κιόλας. Έλα, μ' ακούς τώρα. Πάνε. Ναι. Αργά το πας, ναι. Έλα, τι, δεν το πάω. Αργά και καταλύτε, έλα, και το... έλα, και έλα, άντε, λέγε, πες. Έλα. Για έλα. Τον προηγούμενο, τον αλληλέγγυο που τα ρίξε τώρα σπαοξίδες ότι και καλά φασιστική επίθεση και τα λοιπά. Τι κάνα λοιπόν, για πες, τι έγινε. Αυτός ο προηγούμενος που μίλησε και λέει για τους σπαοξίδες ότι την πέθανε φασιστικά, πήγε τίποτα εκεί στους συνέλληνες εκεί τους στη Μάνδρα να βοηθήσει? Όχι. Αν ήταν όμως τίποτα Πακιστανή θα πήγαινε πρώτος. Βρε άσε αυτό άλλο. Τώρα. Εσύ πες μας τι έγινε τώρα. Εκεί. Πάει αυτό τώρα. Πες, αυτό τώρα. Τι έγινε εκεί τώρα. Εγώ θέλω πρώτα να μιλήσω για τον Ηρακλή. Λοιπόν, πρώτος είναι ο Ηρακλής και ψάξε για το δεύτερο. Πάει αυτό. Πάει. Όσο για το χθεσινό. Ναι. Σταθεροποιήσου. Έπεσε. Κρίμα. Όσο για το χθεσινό κρίμα, χάσαμε την αυτήν. Ναι. Τον αλληλέγγυο, ναι. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι, φίλε, ναι. Λοιπόν, όσο για το χθεσινό θέλω να πω, γιατί ο καθένας βγαίνει και λέει ό,τι θέλει, δεν υπάρχει καμία περίπτωση θέμα φασισμού ή να υπήρχαν φασίστες να χτυπήσαν αυτούς που κάνουν μια γιορτή που γιόρταζαν τον Μωάμεθ σε μια πόλη θρησκευτική, σε μια χώρα θρησκευτική. Εκεί παοξίδες γιατί πήγε και το χτυπήσαν τον άλλο που γιόρταζε τον Μωάμεθ. Καταρχήν, άμα θέλουν να γιορτάσουν, να νοικιάσουν έναν χώρο, να νοικιάσουν. Στάσου, ρε φίλε, ένα λεπτό. Τον Παοξή, τι τον πειράζει ο Μωάμεθ εκεί? Εκτός από αυτό, γιατί ήμουν ακριβώς μπροστά στο περιστατικό. Ναι. Αυτοί πρώτα όρμηξαν και μας επιτέθηκαν γιατί νόμιζαν ότι ήμασταν χρυσαυγίτες ή δεν ξέρω εγώ τι. Ήσασταν Παοξίδες. Η κυριότερη μάζα πέρασε από εκεί πέρα χωρίς να τους κάνει τίποτα, φωνάζοντας συνθήματα για τον ΠΑΟΚ. Οπότε. Και αυτοί επιτέθηκαν γιατί δεν ξέρω, δεν καταλάβαιναν τι λέμε εμείς. Φοβήθηκαν και θέλανε να αμυνθούν. Άρα θέμα επικοινωνίας ήταν. Ναι. Ναι, ήταν θέμα επικοινωνίας κατά κύριο λόγο. Και εμείς φυσικά αφού είδαμε ότι γίνεται επίθεση σε βάρος αδερφών μας, κάναμε και εμείς την επίθεσή μας. Δεν τα τσοφίναμε έτσι. Πολύ δεν υπήρχε καμία. Εμείς αρχικά δεν ξέραμε καν τι είναι αυτή και τι έχει. Άρα μου λες ότι αυτοί ξεκίνησαν τη μανούρα. Αυτοί ξεκίνησαν τη μανούρα. Πρώτα απ' όλα, ίσως γιατί εμείς από μακριά όταν πηγαίναμε, ακούγαμε εκεί μουσική και τραγούδια κάκο να φωνάζει. Και αρχικά επειδή είχαν και κάτι σημειάκια πράσινα, νομίζαμε ότι είναι κάτι του Πασόκ, ότι έχουν μια διαδήλωση. Δεν είχαμε ιδέα καν ότι μπορεί να είναι. Εσείς τώρα με το Πασόκ δεν νομίζω ότι είσαι.
Σαν παοξίδες, είναι... το Πασόκ δεν σας πείραξε. Όχι. Πάμε επόμενος. Μάλιστα. Μην παίρνεις άλλους. Παοξίδες με Πασόκ. Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ φίλοι μας είναι. Πάμε επόμενος, ναι. Ωραίος, ναι. Έλα φίλε. Έλα ρε. Πέσει λιγάκι. Έλα. Αυτός που, σε, που τον αποκάλυψε βλαμμένο, ναι. Που είπε για το Σιβάν αυτό, που είπε για την Κωνσταντινούπολη που πάμε και ρίχνουμε εκεί το, στα φώτα, δεν τον υπενθύμησες ότι οι Έλληνες που είναι εκεί είναι από χιλιάδες χρόνια και δεν είναι λαθρομετανάστες να κλείνουν μια πλατεία για να κάνουν προσευχή. Άρα δεν είναι βλαμμένος μια φορά, είναι δυο φορές. Κουλεκαφιώτης, αγαπώ, σε εκτιμώ, φρόνημα. Αυτό δεν σημαίνει ότι τον δέρνουμε. Καθίστε, παιδιά, έχουν δικαίωμα οι άνθρωποι να προσευχηθούν. Φυσικά. Ωραία. Επειδή είναι αντίπαλοι μας, πρέπει να τους δίνουμε δηλαδή. Δεν είναι αντίπαλοι μας. Τι είναι, αφού είμαστε με τον Χριστό εμείς. Δεν είναι αντίπαλοι μας. Είναι αντίπαλοι μας. Δεν είναι αντίπαλοι μας. Πώς τι είναι, εχθροί μας είναι. Καλημέρα. Δεν είναι εχθροί μας. Είναι, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Εδώ σταμάτα. Την αδερφή σου σε Μωαμεθάνο, τη δίνεις. Πα στο γάμο. Σε φορέσουν εκείνο το κεφάλι και το φέσει να πούμε. Όχι, δεν θα τη δώσω. Δεν θα τη δώσεις. Όχι. Και άμα τη θέλει ο άλλος. Δεν θέλω. Και άμα θέλει αυτή. Άμα θέλει να πάει. Θα πάω. Στο γάμο. Θα πάω. Θα χαρείς, θα πιεις κρασί. Θα σεβαστώ την επιλογή της. Α, θα χαρείς. Όχι. Γιατί όχι. Άρα είσαι αντίπαλος. Γιατί, γιατί δεν με εκφράζει, ρε. Είσαι αντίπαλος. Πάμε. Εσύ είσαι αργιανός. Εγώ είμαι ηρακλειδέας. Δεν θα τα βρούμε ποτέ. Τι να κάνουμε. Άλλο λέω. Είσαι εχθρός. Αντίπαλος. Άλλο αντίπαλος και άλλο εχθρός έχει διαφορά. Δεν αχαρίζει δηλαδή. Ή διαφορετικό. Ο άλλο τρεφίλ τον αρέσουν οι άντρε. Πρέπει να μ' αρέσει και εμένα αυτό το πράγμα. Ναι. Δικαίωμά του. Δεν αχαρίζει με τη χαρά τη αδερφή σου. Εσύ είσαι μπαϊσέξουλα, θα ξέρει. Άρα να σε ρωτάω. Με τη χαρά τη αδερφή σου δεν αχαρίζει δηλαδή. Δεν θα χαρώ με την επιλογή τη. Ναι. 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 Τι θε να σου πω, παραμύθια, πάμε. Δώσε την 800 ευρώ το μήνα και μην την. Καλημέρα, ναι. Που σε κουβαρντά. Γεια σα, παιδιά. Θα πληρώσει την επιλογή τη δικιά σου. Ναι. Ναι, γεια σα. Γεια σα. Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο, σα ακούω κάθε μέρα. Ναι. Ήθελα λίγο να σχολιάσω κάποια που, πραγματάκια που είπε ο Κωστάκης στην αρχή της εκπομπής. Ναι. Εκεί σχετικά για τον Κουλούρη που είπε, ας πούμε, ότι έκανε μια κίνηση ωραία και πήρε τον πέναλτι που δεν θα μπορούσε να την κάνει ο Πρίγιοβιτς. Έτσι, χαμηλά νομίζω πράγμα, δεν θα μπορούσε. Ένα πράγμα, Κώστα, άκουσε με λίγο. Παίρνω πρώτη φορά και θέλω λίγο να το σεβαστείς. Ο καλύτερος Κουλούρης είναι ο χειρότερος Πρίγιοβιτς. Εγώ σου είπα για μια φάση. Ξέρω. Θα σου το πω αλλιώς, έτσι. Ο καλύτερος, σου λέω, Κουλούρης είναι χειρότερος από τον Πρίγιοβιτς. Το ξέρουμε, ρε φίλε. Απλά το σου λέει τον πέναλτι δεν το έπαιρνε. Μπράβο. Εσύ, ωραία. Εκεί που ξέρεις γιατί δεν το έπαιρνε. Λίγο. Ξέρεις γιατί δεν το έπαιρνε τον πέναλτι. Λίγο, Κώστα, σε παρακαλώ. Δεν με ακούς. Ναι, πες μου. Δεν θα το έπαιρνε το πέναλτι ο Πρίγιοβιτς. Ναι, γιατί ο Κουλούρης στα πρώτα 10 μέτρα φεύγει πιο γρήγορα, πρώτον. Και δεύτερον, ο Πρίγιοβιτς δεν έχει τρίπλα. Ωραία. Πάμε στο άλλο. Εκεί που πήγε με το στήθος ο Κουλούρης να κάνει τον γκολ ο Πρίγιοβιτς, θα το βάζε. 100%. Μπράβο. Συμφωνούμε. Λοιπόν, ένα άλλο. Αν ήμουν προπονητής, άκουσε με λίγο, τι θα έκανα. Αυτόν τον Μάτος θα τον έκανα δεξί εξτρέμ 1000%. Θα αποτύχανες. Λοιπόν, τον Βιερίνια αριστερό εξτρέμ, τον Πρίγιοβιτς στην κορυφή, να σε βάζω 3-4 γκολ κάθε Κυριακή. Κάθε Κυριακή 3-4 γκολ. Θα σε έπαιρνα 15 στημένα έξω από την περιοχή. Σε κάθε παιχνίδι. Και ένα άλλο. Φίλε, ο Μάτος δεν μπορεί να παίξει εξτρέμ. Άκουσε λίγο, Κώστα. Το Βαρέλα θα τον απαγόρευα στα στημένα να βγει μπροστά. Χαλάει όλες τις φάσεις του ΠΑΟΚ. Ρε φίλε, συγγνώμη. Ξεκινάς λάθος. Ο Κρέσπο έχει θέση την 11. Στη θέση του. Καμία. Άντε μπακ να παίξει κατά συνθήκη. Συμφωνώ απόλυτα. Παίξει, καμία. Αριστερό μπακ μπορεί να παίξει. Πώς θα παίξει. Και θα μου πεις από που παίζει ο Βιερίνια πώς να παίξει. Σωστό. Σωστό. Αλλά μπορούσε να παίξει μπακ. Μέχρι μπακ. Από εκεί και πέρα όχι. Δηλαδή ο στόπερ να παίξει μπακ. Μάλιστα. Λοιπόν. Δεν κάνει για στόπερ ο. Πες τον, ο Κρέσπο. Και κάνει για μπακ. Εντάξει. Είναι λιγότερο κακός. Τι μας λέει. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Εγώ είπα 2-3 κινήσεις που πρέπει να γίνουν. Λοιπόν, άκου την πρώτη κίνηση. Δεν ακούς. Για 70 λεπτά. Δεν ακούς. Πες μου. Δεν μπορεί ο Μάτος να παίξει εξτρέμ, ούτε δεκάρι. Δεν μπορεί, γιατί όχι. Δεν το δοκιμάζεις. Γιατί φίλε ο Μάτος, το μυστικό του είναι ο διασχελισμός που όταν έρχεται από πίσω. Άμα το μπλέξεις στη φασαρία, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Τελευταίος για σήμερα. Άστο, δεν το ξέρεις το έργο. Στους 100 πλάγιους μπακ, οι δύο μόνο μπορούν να παίξουν εξτρέμ. Λοιπόν. 2%.
Θα το κάνω για πρώτη και τελευταία φορά. Πάει, πάρε το τελευταίο και κάτω. Θα το κάνω και θα πάμε στο φίλο. Θα το κάνω για πρώτη και τελευταία φορά γιατί δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Δεν ήταν ρατσιστικό. Τους περάσαμε για Παναθηναϊκούς. Είχαν πράσινες σημαίες και μας την έπεσαν αυτοί. Εμείς αντιδράσαμε. Ναι, εντάξει, φυσιολογικό. Αλλά λέω το ρεπορτάζ όπως τέλος. Τέλος. Στον επόμενο. Ναι. Έλα, καλησπέρα. Ποιο, από πιο ψηλά δεν έρχεται το ρεπορτάζ αυτό. Εσύ, έλα τώρα. Όλο βλακή δεν μπορώ να ακούω. Και οι Πέτρες ξέρουν σήμερα τι έγινε χθες. Και εσύ ρε κόκκινε κοντζάμ δημοσιογράφος, δεν ξέρεις, έχεις πλήρη άρνοια και κάθεσαι και μου λες οι παοξίδες, οι τραμπούκοι, τα πακιστανάκια. Άκου να δεις IQ ραδικιού. Δεν μίλησα για παοξίδες, δεν μίλησα για κανέναν, δεν μιλάω ποτέ για αυτά. Ένας πολύ καλός φίλος, χρόνια στο Κουρμπέτι. Στο Κουρμπέτι. Με έστειλε μήνυμα και μου είπε επιλέξει τι έγινε. Ο οποίος δεν επιδέχεται αμφισβήτησης. Τέλειος. Και μου λέει έγινε αυτό, αυτό και αυτό. Τους περάσε για Παναθηναϊκούς. Κάτσε ρε, επιλέξει. Παοξίδες, το είπε κιόλας. Καταλάβουν ότι είναι. Μου λέει, δεν ήταν ρατσιστικό. Τους περάσαμε για Παναθηναϊκούς. Είχαν όντως κάτι ήταν. Είχαν πράσινες τιμές. Μουαμεθανή έγινε πέσιμο. Έγινε πέσιμο. Ναι. Και αντιδράσαμε. Δηλαδή ήταν μουαμεθανή Παναθηναϊκή.